Αγαπητοί φίλοι εν Χριστώ αδελφοί, σας καλωσορίζουμε σε ένα πνευματικό βίωμα, μία πορεία αγάπης σε μία νύχτα Άγια, μία νύχτα θαυμάτων. Την εκδήλωση τιμούν με την παρουσία τους. Ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής, Ιεράς Μητροπόλεως, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, Εδεσιμολογιότατος Πατέρας Βελισάριος. Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Ιγουμενίτσας, Εδεσιμολογιότατος Πατέρας Ελευθέριος. Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Γυρομερίου, Πανοσιολογιότατος Μεθόδιος Δελής. Ο βουλευτής Θεσπρωτείας κύριος Μάριος Κάτσης. Ο βουλευτής Θεσπρωτείας κύριος Βασίλειος Γιόγιακας. Ο δήμαρχος Ιγουμενίτσας κύριος Ιωάννης Λόλος. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Δονάτος Μαρτίνης. Ο αντιπρόεδρος του ΠΑΚΠΟ κύριος Βυρβίλης Κωνσταντίνος. Η αντιδήμαρχη κύριος Δημήτριος Πάκος. Η πρόεδρος της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρία Ατζέλου Χριστίνα. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γρεκοχωρίου, κυρία Βρύση Ελένη. Ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιγουμενίτσας, κύριος Κιτσάτης Κωνσταντίνος. Η Δημοτική Σύμβουλη, Ρεγκίνα Δηλαβέρη. Ο Εδεσιμότατος Πατέρας Λάμπρος. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από τον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Γρεκοχωρίου, ο Άγιος Δημήτριος, την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γυρομερίου, τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ιγουμενίτσας, τον Δήμο Ιγουμενίτσας και το ΠΑΚΠΟ του Δήμου Ιγουμενίτσας. Πατέρα Βελισάρια, σας καλούμε να απευθύνετε ένα σύντομο χαιρετισμό. Αγαπητοί πατέρες και εν Χριστώ αδελφοί, κυρίες και κύριοι, ως εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Παραμυθίας, θέλω να μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας, κυρίου Τίτου, που λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παρευρεθεί ο ίδιος σε αυτή την εκδήλωση. Εκ μέρους μου, θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκδήλωση που θα παρουσιαστεί και να συγχαρώ όλους τους συνδιοργανωτές που ακούσαμε πριν από λίγο που την οργάνωσαν. Επίσης, να συγχαρώ εκ των προτέρων τον ομιλητή της Ιεράς Μονής Γυρομερίου, Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, Ιερέα και Αδελφό, Πατήρ Μεθόδιο Ντελή, την Βυζαντινή Χοροδία του Ιερού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ιγουμενίτσας, και την θεατρική ομάδα του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Γρεκοχωρίου Άγιος Δημήτριος. Τέλος, να ευχηθώ προσωπικά χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους, με ειρήνη, υγεία, οικογενειακή ευτυχία και το νέο έτος να είναι ευλογημένο και ειρηνικό που θα μας έρθει. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Καλούμε τον βουλευτή Θεσπρωτείας κύριο Κάτση Μάριο να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, εύχομαι από καρδιάς χρόνια πολλά, να έχετε υγεία και χαμόγελα στις οικογένειές σας και προσωπικά και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου το 2018 να είναι μια χρονιά ανάτασης, ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Να αφήσουμε πίσω μας τις δύσκολες στιγμές που βίωσε η κοινωνία μας και να προχωρήσουμε όλο και καλύτερα και όλο και πιο σημαντικά και πιο βελτιωτικά για την καθημερινότητα του κόσμου και της κοινωνίας. Εύχομαι από καρδιάς να περάσετε όμορφες γιορτές και μία ακόμα φορά μπράβο στον Πολιτιστικό Σύλλογο Άγιος Δημήτριος του Γρεκοχωρίου που αναλαμβάνεται τις πρωτοβουλίες και τέτοιες Άγιες Μέρες Γιορτών παίρνει τις απαραίτητες εκείνες πρωτοβουλίες για να φέρει τον κόσμο πιο κοντά και πιο ζεστά. Σας ευχαριστώ.
Καλούμε τον βουλευτή Θεσπρωτείας, κύριο Γιώργη Καβασίλη, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Παναγιωσιολογιότατη, εκλεκτή προσκεκλημένη, φίλες και φίλοι, και από μένα θερμές ευχές, γεμάτες υγεία, χαρά, δύναμη, κουράγιο σε όλους μας και περισσότερα χαμόγελα. Να συγχαρώ τους συντελεστές αυτής της εκδήλωσης που για μια ακόμη χρονιά με μεράκι και πολλή διάθεση μαζευόμαστε να ακούσουμε τα δημιουργήματά τους. Εύχομαι λοιπόν και πάλι ό,τι καλύτερο σε όλους μας. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Καλούμε τον Δήμαρχο Ιγουμενίτσας, κύριο Ιωάννη Λόλο, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Εδεσιμότατοι, κύριε βουλευτές, φίλες και φίλοι, να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά και να έχουμε μια νέα χρονιά, δημιουργική χρονιά, γεμάτη υγεία και ευτυχία, και εύχομαι το 2018 να είναι μια χρονιά που θα αφήσουμε πίσω τα προβλήματα που μας ταλανίζουν ως χώρα όλα αυτά τα χρόνια. Και φυσικά αυτές τις μέρες να υπάρχει αγάπη και να σκεφτόμαστε ότι δίπλα μας, ή πιθανόν και στην διπλανή μας πόρτα, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ανάγκη μας και να τείνουμε ένα χέρι φιλίας και σε αυτούς τους ανθρώπους, τουλάχιστον για να παλύνουμε τον πόνο τους αυτές τις άγιες ημέρες. Θα ήθελα και εγώ κλείνοντας να συγχαρώ όλους τους διοργανωτές για αυτή την λαμπρή και πετυχημένη εκδήλωση που γεμίζει για μια άλλη χρονιά και πέρσι και φέτος την αίθουσα, και να τους ευχηθώ να είναι πάντα δυνατοί και να έχουν δύναμη και να μας έχουν κάθε χρόνο τέτοιες επιτυχημένες εκδηλώσεις. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους. Και από μένα, καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά να έχουμε. Εγώ θα ήθελα να πω τα ευχαριστώ πρώτον στους συνδιοργανωτές, στον Δημοσιολόγιο, τον Πατέρα Ελευθέριο Αρχιερατικό Επίτροπο Οικουμενίτσας και στον Πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας Αναστάσιο Δηλαβέρη, που με μια θετική ανταπόκριση και έμπρακτη στήριξη πλαισιώνουν την εκδήλωση με την νεοσύστατη βυζαντινή χοροδία του Ιερού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Οικουμενίτσας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμαρχό μας και στον Πρόεδρο του ΠΑΚΠΟ για την στήριξη που πρόσφεραν προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση, και σε όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μας και συγχωριανό μας Μάκη Κωνσταντίνο, ο οποίος μαζί με τον Παναγιώτη τον Παπά που πλαισιώσαν από την πρώτη στιγμή την παιδική χοροδία, την Ευδοκία την Κίζα, η οποία θα παίξει πιάνο απόψε, αλλά και τον αρχιμουσικό μας, τον Κώστα τον Τζάνι, που θα βοηθήσει ιδιαιτέρως στην παιδική χοροδία του Συλλόγου. Τους γονείς, αλλά και τα παιδιά, για την υπομονή που είχανε για να ανεβάσουμε το θεατρικό. Το Βασίλειο Δώση, που σκηνοθετεί όλα τα θεατρικά του Συλλόγου τα τελευταία χρόνια, το Βαγγέλη του Χαλματζή, που καταγράφει απόψε την εκδήλωση, το Σωτήρι του Σταύρου, ο οποίος είναι στο φωτισμό, τον Ιχολύπτη, τον Νίκο τον Κολιούση. Ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς που ήρθατε απόψε. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως όμως τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Γυρομερίου Πανοσιολογιότατο Μεθόδιο Ντελή, που με το λόγο του θα προετοιμάσει τις καρδιές μας να υποδεχθούν το θείο βρέφος. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ εδώ, ας κλείσουν τα κινητά, για να μην χτυπάνε την ώρα της εκδήλωσης. Ας πέσουν τα φώτα, ας ανοίξουν οι καρδιές, ας απλωθεί η ησυχία. Πανασολογιότατε, σας καλούμε να απευθύνετε λόγων αγαθών. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, ήδη βρισκόμαστε πρώτων Χριστουγέννων.
Και φυσικά τίθεται πάντοτε ένα ερώτημα, πώς θέλουμε να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Με έναν τρόπο κοσμικό ή πνευματικό. Ασφαλώς τα Χριστούγεννα έχουν νόημα βαθύτατα πνευματικό και άγιο, γιατί με αυτά δεν εορτάζουμε ένα οποιοδήποτε απλό γεγονός, αλλά την ίδια την γέννηση κατά σάρκα του Θεού και την παρουσία του ανάμεσά μας. Μας τίμησε ιδιαίτερα με την επίσκεψή του αυτή, ανυπέρβλητα και μοναδικά, καθώς ένωσε τις δύο φύσεις, θεϊκή και ανθρώπινη. Και έτσι έχουμε την εμφάνιση του θεανθρώπου πλέον στην ιστορία. Η ένωση του κτιστού πλάσματος με τον άκτιστο πλάστηκε Θεό. Και σκοπός βέβαια είναι η θέωση του ανθρώπου. Οπότε με τα Χριστούγεννα δεν κάνουμε τίποτα άλλο τελικά από το να ζούμε μια αναδημιουργία, ανάπλαση για μας, από το κατάντημα στο οποίο μας είχε οδηγήσει η αμαρτία, για να ξανάρθουμε πάλι στην προτέρα κατάσταση. Γι' αυτόν τον λόγο, το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι το πλέον χαρμόσυνο και ελπιδοφόρο, το πλέον ελπιδοφόρο άγγελμα της ιστορίας. Όταν συνεπώς αποδίδουμε στα Χριστούγεννα το πραγματικό τους νόημα και όταν τα εορτάζουμε όπως πρέπει, δηλαδή πνευματικά, τότε επιτυγχάνεται και ο μεγάλος σκοπός της ενανθρωπίσεως του Θεού, δηλαδή η ένωση μας με Αυτόν, η θέωσή μας, και καταργείται έτσι το έργο του διαβόλου και ακυρώνονται τα σκοτεινά του σχέδια. Εκείνος απομονώνεται και φεύγει από τη ζωή μας. Είναι επόμενο λοιπόν ο διάβολος, όπως πολέμησε τη γέννηση του Χριστού ως γεγονός με τους διωγμούς και τις σφαγές που έκανε στα νήπια ο Ηρώδης, έτσι και την πολεμά ως εορτή από εκεί και μέχρι σήμερα. Πάρα πολλά έγιναν στο πέρασμα των αιώνων που δεν είναι δυνατόν βέβαια να τα εξιστορήσουμε. Θα αναφέρουμε μόνο ένα όμως, που είναι και το χειρότερο. Και αυτό είναι η εκοσμίκευση της ημέρας των Χριστουγέννων. Πρόκειται για έναν εορτασμό όχι πνευματικό, όπως ήδη είπαμε, αλλά εντελώς κοσμικό. Έναν τρόπο που μεταβάλλει το μέγα αυτό γεγονός, το υπερκόσμιο, σε εγκόσμιο και καθαρά υλιστικό. Ούτε λόγος δεν γίνεται για πνευματική προετοιμασία, δηλαδή αυτό που η Εκκλησία έχει καθιερώσει 2.000 χρόνια, νηστεία δηλαδή, μετάνοια, θεία λειτουργία, αλλά και έμπρακτη αγάπη, καλοσύνη, ελεημοσύνη, στοργή για τον συνάνθρωπο, για σκέψεις και αποφάσεις πνευματικές. Λόγος γίνεται μονάχα για φαγητό, γλέντια, χορούς, ξενύχτια, ταξίδια και μάλιστα στο εξωτερικό, τα δώρα, το χαρτί, τα πάσης μορφής θεάματα και διασκεδάσεις, τις κάθε είδους ειδονές και απολαύσεις. Όλα τους τόσο κοσμικά και τόσο αντιπνευματικά. Όλα τους πτυχές της ζωής της ωραίας, της κοσμικής και όχι της ουράνιας, αυτή που μας ζητά ο Χριστός. Καμία σχέση με τον θεοπρεπή εορτασμό που ζητά ο Χριστός, όπως τον ορίζει η Εκκλησία. Φτάσαμε να κατανοούμε ότι ήρθαν τα Χριστούγεννα από τις στολισμένες βιτρίνες των εμπόρων, από τα φωτάκια που αναβοσβήνουν στα μπαλκόνια, από τα έλατα που πολλούνται στους δρόμους, από κάποιες προσκλήσεις για γεύματα που τα λέμε και εορταστικά ή και τα προγράμματα που και αυτά ονομάζονται έτσι στην τηλεόραση, δηλαδή μόνο εκδηλώσεις του κόσμου. Μιλούμε λοιπόν για απολυτοποίηση της ύλης, για άκρατη κοσμικότητα, για απόρριψη κάθε πνευματικής πλευράς. Μιλούμε δηλαδή για Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Τα υλικά αγαθά, με λογική και με μέτρο και στο βαθμό που είναι απαραίτητα, δεν τα απορρίπτουμε. Όπως είχε δηλώσει παλαιότερα ένας επίσκοπος της Εκκλησίας μας, και τα λαμπάκια πάνω στο δέντρο καλά είναι, αλλά να μην μένουμε μόνο σε αυτά. Την πνευματική χαρά και την ουράνια αγαλίωση που νιώθει ο χριστιανός από τα Χριστούγεννα δεν μπορεί να την νιώσει με κανέναν τρόπο όποιος τα εορτάζει μόνο σαν μια συγκινητική συνήθεια που είναι δεμένη περισσότερο με τις συνηθισμένες χαρές του κόσμου, με το χειμώνα, τα χιόνια, το ζεστό τζάκι. Μόνο ο Ορθόδοξος χριστιανός γιορτάζει πνευματικά τα Χριστούγεννα και από την ψυχή του περνάνε αγιασμένα πραγματικά αισθήματα και τη ζεσταίνουν με κάποια θέρμη πραγματικά παράδοξη, που έρχεται από έναν άλλο κόσμο, από τη θέρμη του Αγίου Πνεύματος. Ψυχή και σώμα γιορτάζουν μαζί, εφραίνονται με τη θεϊκή εφροσύνη που δεν τη γεύεται όποιος βρίσκεται μακριά από τον Χριστό. Ενώ η καρδιά του χριστιανού αυτές τις Άγιες ημέρες είναι γεμάτη από ευωδία υμνοδίας, από μια γλυκύτατη πνευματική φωτοχυσία που σκεπάζει ολόκληρη την κτήση. Όλα είναι αγιασμένα. Όλα γιορτάζουν, όλα ψάλουν, όλα εφραίνονται.
Κανείς δεν νιώθει στη χαρά, στην καρδιά του τέτοια χαρά παρά μονάχα εκείνος που αγαπά το Θεό και που ζει τις μέρες της ζωής του μαζί με το Θεό. Γιατί κανένας άλλος εκτός από το Θεό δεν μπορεί να δώσει τέτοια χαρά, τέτοια ειρήνη. Σύμφωνα με το λόγο που ο ίδιος είχε πει στο μυστικό δείπνο. «Σας δίνω τη δική μου ειρήνη. Δεν σας δίνω την ειρήνη του κόσμου. Η χαρά και η ειρήνη του Χριστού είναι αλλιώτικη από τη χαρά του κόσμου τούτου». Η μεγάλη σημασία της εορτής των Χριστουγέννων και η ευλάβεια των χριστιανών, υπό την επίδραση μάλιστα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, οδήγησαν σε μια προπαρασκευαστική περίοδο 40 ημερών, η οποία συμπεριλαμβάνει πλήθος ακολουθιών και βέβαια την πνευματική προετοιμασία που είναι η νηστεία. Αυτή την περίοδο τα πιστά μέλη της Εκκλησίας ετοιμάζονται για την ημέρα της γεννήσεως και ιδιαίτερα με τη Θεία Λειτουργία, η οποία τελείται πανηγυρικά. Συνεπώς, το βράδυ της παραμονής προσφέρεται για στιγμές πνευματικής ανάτασης και προετοιμασίας εν ώψη του μεγάλου γεγονότος της επόμενης ημέρας και όχι για κοσμικές, ξενόφερτες συναισθιάσεις, τα λεγόμενα ρεβεγιών, τα οποία συμβάλλουν σε εντελώς αντίθετη προσέγγιση εορτής, δηλαδή άλλη μια ευκαιρία για ξεφάντωμα, φαγωπότη, επίδειξη. Πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι για την Εκκλησία μας αυτό που λέμε νηστεία και προετοιμασία δεν είναι μόνο να απέχουμε από τροφές, αλλά να απέχουμε από πάθη και αμαρτίες για να καθαρίσει η ψυχή μας, να γίνει η ζωή μας θέλημα Θεού, να εφαρμόσουμε στη ζωή μας την αγάπη, τη συγχώρεση, την ελεημοσύνη και γενικά την απόκτηση των αρετών. Έτσι προετοιμαζόμαστε αληθινά για τα Χριστούγεννα. Η ειλικρινής εξέταση του εαυτού μας, η παραδοχή των σφαλμάτων μας, η συμμετοχή μας στα μυστήρια αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για μια αληθινά πνευματική και άξια χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία. Αυτή η περίοδος της πρώτων Χριστουγέννων των ημερών μας παρέχει μια πολύ καλή δυνατότητα να αντιληφθούμε πόσο άθλιοι είμαστε πολλές φορές στα βάθη του είναι μας και να αποκτήσουμε ένα φρόνημα ταπεινό, να ελέγξουμε τον εαυτό μας και να μεταμορφωθούμε ειλικρινά για να τολμήσουμε να συναντήσουμε το νεογέννητο αγνό βρέφος της Βηθλέμ. Τα φετινά Χριστούγεννα συμπίπτουν, όπως άλλωστε τα τελευταία χρόνια, με μια από όλους ονομαζόμενη κρίση, που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται βέβαια και στο επίκεντρο του ευρύτερου προβληματισμού, τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας. Οι λαοί και οι κυβερνήσεις φαίνεται ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια περίπλοκη κρίση που οδηγεί σε οριακές καταστάσεις. Στην πατρίδα μας βιώνουμε μια όντως δύσκολη κατάσταση, η οποία προκαλεί ποικίλες και αλυσιδωτές αντιδράσεις. Οι τελευταίες προκαλούν εύλογο προβληματισμό για την κοινωνική συνοχή και τη συμπόρευση του λαού μας. Η πολιτική εξουσία και ο επιχειρηματικός κόσμος υιοθετούν και εφαρμόζουν προτάσεις και αποφάσεις που συχνά είναι ανατρεπτικές και ταυτόχρονα οδυνηρές για την καθημερινή βάση των ανθρώπων. Γράφτηκε πρόσφατα το εξής: «Μια οικονομική κρίση είναι εξορισμού κρίση αξιών. Αν οι αξίες είναι μόνο οικονομικές, τότε είναι μάλλον βέβαιο πως η λύση του προβλήματος θα ήταν και απλούστερη, πιο απτή εν πάση περιπτώσει. Όμως, η σημερινή κρίση μοιάζει να συμπαρασύρει ολόκληρο το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ελλάδας. Το πολιτικό σύστημα παραπέει, η εκπαίδευση ανύπαρκτη, η ζωή γίνεται επισφαλέστερη, η αβεβαιότητα και ο φόβος του προσκέρου υπονομεύουν κάθε απόπειρα δημιουργίας». Αυτές οι διαπιστώσεις πιστεύω βρίσκουν σύμφωνο στους περισσότερους από εμάς. Είναι όντως αποκαρδιωτική κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε απελπισία. Όμως δεν πρέπει να προσεγγίζουμε έτσι τα πράγματα. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο στην πλήρη απελπισία, αφού τον πείσει ότι δεν υπάρχει καμιά ελπίδα σωτηρίας και ότι ακόμα και ο Θεός τον έχει ξεχάσει. Όμως αυτή η λογική ακινητοποιεί τις δυνάμεις του ανθρώπου και νεκρώνει. Πολλές φορές, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά, αποφασίζουμε να μην κάνουμε τίποτα. Και αυτό είναι το τραγικότερο λάθος. Διότι πράγματι υφίσταται εναλλακτική πρόταση διαχείρισης της κρίσης προς όφελος του ανθρώπου, μακριά από ιδεολογικές και άλλες ποικίλες αγγυλώσεις. Η Εκκλησία του Χριστού έχει λόγο για τη σημερινή κρίσιμη κατάσταση, διότι δεν έπαψε να αποτελεί σάρκα από τη σάρκα του κόσμου, μέρος της ιστορίας. Γι' αυτό οφείλει, κηρύττοντας Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να επιδιώκει τη διαρκή και
συνεχή ανακαινιστική σάρκωση του Λόγου του Θεού στο εκάστοτε εδώ και τώρα του ιστορικού και κοινωνικού μας περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια, εντός του κόσμου ευρισκόμενη η Εκκλησία, αλλά χωρίς να είναι από τον κόσμο αυτό, δεν μπορεί παρά να φροντίζει με κάθε δυνατό τρόπο τη σωτηρία του ανθρώπου για τον οποίο υφίσταται και εργάζεται. Πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό διαβάζουμε και ακούμε από τα όσα γράφονται και λέγονται για την οικονομική κρίση και φωνές συνετές που με ειλικρινή διάθεση αυτοκριτικής θίγουν τα χρονίζοντα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας. Εδώ και δεκαετίες στον τόπο μας διαπιστώνεται από πολλές πλευρές μια παθογένεια σύνολης της δημόσιας ζωής με δεσπόζοντα στοιχεία τον ατομισμό, την έκνομη δραστηριότητα, την αποθέωση του πλουτισμού, την τάση επίδειξης, την ηθική εξαχρίωση, την αδιαφορία, τη ρηχότητα, τη διαφθορά, την αναξιοκρατία, την έλλειψη σεβασμού και τόσα άλλα. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, ιδιαίτερα τα τελευταία 30 τόσα χρόνια, μετά την μεταπολίτευση τουλάχιστον, και την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναπαυτήκαμε στις δάφνες μας. Ξεχαστήκαμε και νομίσαμε ότι θα μπορούσαμε να απολαμβάνουμε χωρίς να κουραζόμαστε. Και σκέφτομαι ότι το μεγαλύτερο κακό προήλθε από την εμπέδωση μιας βιοθεωρίας ότι μπορείς να πετύχεις και να απολαμβάνεις χωρίς κόπο, θυσία και δουλειά. Αυτό δεν είναι βέβαια μόνο ελληνικό φαινόμενο. Μια διαφήμιση της Coca-Cola έλεγε παλαιότερα ξεκάθαρα «Χρήματα χωρίς δουλειά, σχέσεις χωρίς θυσίες». Επιτυχία χωρίς κόπο, δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις. Στην Ελλάδα, αυτή η νοοτροπία όμως απέβη κυρίαρχη ιδεολογία. Γι' αυτό και έρχεσαμε να ζούμε όπως ζούμε, με δανεικά, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Προσπαθήσαμε όλοι μας να βολευτούμε στο δημόσιο, θεωρούσαμε ότι όποιος φόρο διαφεύγει είναι έξυπνος, όποιος παρανομία κλέβει, εξαπατά, απαιτεί και φωνάζει, είναι καταφερτζής. Σε αυτή τη σχολή φοιτήσαμε όλοι, με ιδιαίτερη βέβαια δασκάλα, την τηλεόραση. Αλήθεια, η σημερινή τηλεόραση των καυγάδων που βλέπουμε συνέχεια περί όνου σκιάς, κουτσουμπολιού και διαλυμένης οικογένειας, της φτώχειας της γλώσσας, της ψυχαγωγίας στην καλύτερη τύπου μπουζουξίδικου, παρουσιάζει με τόση καθαρότητα όλο το κατάντημα. Όλοι ανεξαιρέτως εθιστήκαμε στην αξία του εύκολου πλουτισμού και μιας αιώνιας, όπως νομίσαμε, ευδαιμονίας. Έλεγε σοφά ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, βάλαμε στη ζωή μας τόσες ευκολίες και όμως την κάναμε τελικά πολύπλοκη. Τώρα πλέον βιώνουμε τις συνέπειες των επιλογών. Ποιος όμως νοιάστηκε πράγματι για να αφυπνίσει την κοινωνία? Ο λεγόμενος πνευματικός κόσμος πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν ξέφυγε από τα επιφαινόμενα και δεν προχώρησε στην ουσία των προβλημάτων μας που είναι ο άνθρωπος και η νοηματοδότησή του. Οφείλουμε όμως να ομολογήσουμε εδώ ότι ανάμεσα σε αυτούς είναι και η Εκκλησία, από ανθρώπινη βέβαια άποψη, η οποία υστέρησε, μη έχοντας πολλές φορές τη δυνατότητα, να δώσει μια ένσαρκη, θα την λέγαμε, έμπρακτη, απτή, φωτεινή μαρτυρία της πρότασης ζωής που κομίζει δυναμικά. Μια πρόταση που πηγάζει από το Ευαγγέλιο του Χριστού και πραγματώνεται στη ζωή των Αγίων, που είναι οι φίλοι του Θεού. Πρέπει να σημειώσουμε, όπως ανέφερε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος παλαιότερα σε μια εισήγησή του, ότι η επιμένουσα Εκκλησία έκανε την αυτοκριτική της σε κάποια σύγκληση της ιεραρχίας. Και δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσουμε τις δυσλειτουργίες και τις ελλείψεις μας ως προς το ανθρώπινο βέβαια μέρος και κατόπιν να αναλάβουμε τις ευθύνες που αναλογούν τούτες τις κρίσιμες στιγμές. Αναρωτηθήκαμε τι απέγινε το ορθόδοξο ήθος του λαού μας, πόσο υστερήσαμε σε παραδείγματα ζωής και στην εμπέδωσή τους στην καθημερινή ζωή όλων μας. Είναι αλήθεια ότι η Εκκλησία λειτουργήσε πιο πολύ σαν θεσμός και λιγότερο σαν σώμα Χριστού. Μεταβλήθηκε σε ένα σύστημα αυτοαναφορικό και κλειστό, που πορεύεται χωρίς να αφουγκράζεται την πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας ένα λόγο, κάποιες φορές και εδώ ξύλινο και ακατανόητο. Και ακόμη, δίχως να αντιλαμβάνεται τις ριζικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε επίπεδο πρώτα κοινωνικό, όπως είναι η πολυπολιτισμική πλέον σύνθεση κοινωνίας, έπειτα σε οικονομικό, που είναι το πέρασμα από την αγροτική πραγματικότητα του παλιού καιρού στην ελεύθερη αγορά, και τέλος σε πνευματικό επίπεδο, όπως η ανάδειξη του εγώ και του εαυτού μας έναντι κοινωνικών μοντέλων.
και ενώ συχνά πασχίζουμε με ζήλο να δημιουργήσουμε υποδομές και να προσφέρουμε ένα πολύπλευρο κοινωνικό έργο, τα επιχειρήματά μας παραμένουν άχρωμες και χωρίς πνοή χειρονομίες. Τα εγχειρήματά μας απλώς επιζητούν να συνδράμουν τόσο στην αυτερέσκειά μας όσο και στην κρατική πρόνοια. Έτσι όμως δεν αναδεικνύεται μια διαφορετική προοπτική που να πείθει ότι ο χριστιανός πράγματι είναι το αλάτι του κόσμου τούτου. Αυτό το απαραίτητο στοιχείο που λέει ο Χριστός που διαφοροποιεί τον χριστιανό από κάθε άλλο κοσμικό ή απλά θρησκευτικό άνθρωπο. Δεν πρέπει να φοβούμαστε να επισημάνουμε τις ελλείψεις και την αποτυχία μας. Αν καταγράφουμε τα κακώς κείμενα είναι όχι για να εγκλωβιστούμε απελπιζόμενοι σε αυτά, αλλά για να συνειδητοποιήσουμε τι πρέπει να αλλάξουμε. Το πρώτο βέβαια βήμα για όλα είναι η διόρθωση και πάντα ξεκινά από την αποδοχή των σφαλμάτων μας και δυστυχώς από αυτό πάσχει η εποχή μας. Αρνείται η εποχή πεισματικά να αναλάβει την ευθύνη της. Δείτε πώς προσπαθούμε όλοι μας να βρούμε θύματα εξυλαστήρια, πώς βαυκαλιζόμαστε ότι οι άλλοι φταίνε για το κατάντημά μας, πώς αυτοδικαιωνόμαστε ότι η πολιτική εξουσία, η Ευρώπη ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μόνο είναι οι αιτίες της κακοδαιμονίας μας. Ξεχνούμε ότι εμείς επιλέγουμε τους άρχοντές μας και πράγματι με τι κριτήριο άραγε, ότι καρποθήκαμε πλουσιοπάροχα τα ευρωπαϊκά εμβάσματα, ότι η διαφθορά δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά ενσαρκώθηκε από ανθρώπους αυτής της χώρας, από εμάς τους ίδιους. Ένας Άγιος ασκητής λέει ότι αυτός που έχει γνωρίσει τον εαυτό του είναι ανώτερος και από αυτόν που ανασταίνει νεκρούς. Και αυτό μας χρειάζεται πρώτα-πρώτα. Να αναγνωρίσουμε τα σφάλματά μας, να συνειδητοποιήσουμε και την κατάντια μας. Είναι πρωταρχική ανάγκη η εθνική αυτογνωσία, το γνώθις αυτών που μας κληροδότησαν οι αρχαίοι. Να απαγκιστρωθούμε από τις αιμονές που έχουμε, τις συλλογικές και τους μύθους που χρόνια ολάκερα ορίζουν το γίγνεσθε στον τόπο μας. Για να το πούμε αλλιώς, πρέπει να παραδεχθούμε την ηθική διάσταση της κρίσεως. Είναι πράγματι παρήγορο ότι κάποιες φωνές αναδεικνύουν αυτή την ηθική διάσταση αφοπλιστικά. Η Ελλάδα που οδηγήθηκε στην πανολεθρία είναι μια χώρα που ερήμωσε ηθικά, γράφει κάποιος πολιτικός. Πολύ πριν ερημώσει οικονομικά, παραδόθηκε στην επικράτεια του κινησμού που τη μετέτρεψε σε αυτό το μικροχώραφο της σημερινής κοινωνικής αδιαφορίας. Και επειδή μιλούμε για ηθική, μια λέξη φορτωμένη με τόσα νοήματα, είναι χρήσιμο να πούμε ότι κατά την ορθόδοξη άποψη, σε αντίθεση με αυτή της δυτικής χριστιανοσύνης που επικράτησε βέβαια και εδώ, η ηθική μαρτυρεί το δόγμα της πίστης, αλλά και το δόγμα καθρεφτίζει το ήθος των ανθρώπων. Δογματική και ηθική έχουν κοινή προέλευση, είναι όψεις, όπως λέμε, του ιδίου νομίσματος, που είναι η αποκάλυψη του Θεού. Δυστυχώς, φτάσαμε άλλα να πιστεύουμε και να λέμε και άλλα να κάνουμε. Γνωρίζουμε, φαντάζομαι, περισσότερο μια σοφή κινέζικη παροιμία που λέει «Από το να καταργέσαι το σκοτάδι, καλύτερα άναψε ένα κερί». Αρκεί να έχεις ένα κερί και να ξέρεις να το ανάψεις. Αυτό το κερί που αν ανάψεις τη ζωή μας θα δώσει φως, όραμα που μας λείπει τόσο, έξοδο από το αδιέξοδο που ομολογούν όλοι, είναι η Εκκλησία. Και αυτή η Εκκλησία δεν είναι άλλη βέβαια από το Χριστό, δεν είναι ιεροσοφόροι. Είναι οι Άγιοι και όσοι αγωνίζονται να τους μοιάσουν, είμαστε όλοι εμείς. Χάρη σε αυτούς τους Αγίους, οι χριστιανοί τολμούμε να ελπίζουμε, διότι η δική μας ελπίδα δεν είναι ιδέα, αλλά είναι θέα. Είναι το πρόσωπο του Χριστού. Εν τούτης, είναι λυπηρό ότι εμπολείς σήμερα οι ηγέτες μας πιστεύουν ότι μόνο με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και με άλλα επώδυνα μέτρα θα λύσουμε τα τρέχοντα και άμεσα προβλήματα οικονομικής ρευστότητας, αλλά και ότι ταυτόχρονα θα απαλλαγούμε από την παγιωμένη νοοτροπία την δημοσιοϋπαλληλική, ότι θα εκλείψει η αναξιοκρατία, ο νεποτισμός, θα διορθωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα, θα πάψουν να επιβάλλονται κάθε χρόνο οι συντεχνίες και τα μικροσυμφέροντα. Όμως, αυτό που χρειαζόμαστε αληθινά είναι όσα δηλώνει η γνωστή σε όλους αλλά εκκλησιαστική λέξη μετάνοια. Ανάγκη μετάνοιας, δηλαδή ανάγκη αλλαγής, νοοτροπίας, πλεύσης. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπουν όσοι έχουν την ευαισθησία να δουν στην ουσία των πραγμάτων. Αυτή τη μετάνοια διδάσκει η Εκκλησία του Χριστού τώρα, εδώ και 2.000 χρόνια.
και τονίζει ότι είναι η εφικτή η μετάνοια, αρκεί να υπάρξει η συνειδητοποίηση της ανάγκης και η κατάλληλη θέληση. Για τον Χριστό δεν έχει σημασία το τι είσαι, αλλά το τι μπορείς να γίνεις. Σκεφτείτε, ο ληστής που σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό ήταν ένας κοινός εγκληματίας, που όμως με ένα μνήστητή μου από καρδιάς, που είπε, σύμφωνα με το Λόγο του Χριστού, είναι ο μόνος σίγουρα κάτοικος του Παραδείσου. Η μετάνοια όμως χρειάζεται και κάτι ακόμα. Είναι η αποδέσμευση από το ενοχικό παρελθόν και η σταθερή απόφαση να κοιτάξουμε μπροστά και όχι πίσω στα λάθη μας. Έχει γράψει ο Απόστολος Παύλος μια δυνατή φράση. «Ξεχνώ αυτά που είναι πίσω μου και κάνω ό,τι μπορώ για να φτάσω αυτά που βρίσκονται μπροστά μου». Στην περίπτωσή μας όμως, η αλλαγή σημαίνει και μια επιστροφή, όχι βέβαια στα λάθη, αλλά στο καλό μας παρελθόν. Κάτω από το βάρος της κρίσεως, παρατηρούμε ότι έρχονται στο προσκήνιο λέξεις σχεδόν αποκηρυγμένες παλαιότερα, όπως αξίες, ιδανικά, παράδοση, πατρίδα. Θεωρώ ότι αυτό ανήκει στα θετικά της κρίσης. Χαιρόμαστε διότι πολλοί συμμερίζονται την ανάγκη επιστροφής στις αξίες και τα ιδανικά που χαρακτήριζαν την ελληνική φυλή, που ανταλλάξαμε δυστυχώς αντί πινακίου φακής. Είναι επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε η εκ νέου ανακάλυψη της ορθόδοξης πίστης και της ελληνικής παράδοσης που υπήρχαν στην εγχώρια κοινωνική και πνευματική μας ζωή προτού η εκοσμίκευση τα ισοπεδώσει. Δεν αρκεί όμως να καταγράφουμε την παθογένεια και τα συμπτώματα δίχως να προβάλλουμε τρόπους θεραπείας. Πρέπει να προτείνουμε παράλληλα δυνατότητες αλλαγής, αναθεώρησης στους συγκεκριμένους τομείς. Όπως τόνισα στην αρχή και διαφάνηκε ήδη, στην καρδιά του προβλήματος που λέγεται κρίση βρίσκεται ο άνθρωπος. Αν δούμε τον άνθρωπο στις πραγματικές του διαστάσεις όπως τις προσδιορίζει η χριστιανική ανθρωπολογία, θα ανατραπούν άμεσα οι πνευματικές και κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης. Για την ορθόδοξη άποψη, ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού, ελεύθερο, μοναδικό και ανεπανάληπτο, με ψυχή και σώμα και με αιώνια προοπτική. Ο Θεός τον έθεσε βασιλέα και διαχειριστή του κόσμου και του έδωσε τη δυνατότητα να τον αγαπήσει ή να τον απορρίψει. Η επίγνωση αυτή μπορεί να δώσει στον άνθρωπο αξιοπρέπεια και να τον κάνει να σεβαστεί τον κάθε άνθρωπο από όπου και αν προέρχεται, ό,τι και αν πιστεύει, να τον σεβαστεί, γιατί για μας ο κάθε άνθρωπος είναι ζωντανή εικόνα του Θεού. Η θεώρηση του ανθρώπου ως προσώπου δεν επιτρέπει την έκπτωση σε απρόσωπο άτομο. Σημασία δεν έχουν το «έχειν» και το «φαίνεστε», αλλά το «είναι». Στην εποχή της εικόνας, τα πάντα είναι για να φαίνονται. Όμως, πιο σημαντικό είναι αυτό που πράγματι είσαι. Φανταστείτε τη ζωή μας όταν αντλεί χαρά επειδή ζει και μπορεί να βλέπει τον άλλον. Και αυτό το ζούσαμε κάποτε και στον τόπο μας, αλλά και όχι μόνο. Ενώ τον περασμένο αιώνα, ο Γάλλος φιλόσοφος Σάρτρ παραδεχόταν ότι ο άλλος είναι η κόλασή του. Λίγο νωρίτερα, ένας άλλος άνθρωπος, Άγιος αυτή τη φορά, στη Ρωσία, ο Σεραφείμ, στην έρημο του Σάροφ, αποκαλούσε κάθε άνθρωπο που τον πλησίαζε «χαρά μου». Αν απορρίψουμε την πλαστή ευμάρεια, θα βρούμε την ευτυχία στην ευθύνη, στην αγάπη και τον σεβασμό, στην άσκηση και στη θυσία. Η αξία του προσώπου φανερώνεται πάντα στην κοινωνία, στη σχέση, στην αλληλεξάρτηση. Η λέξη πρόσωπο άλλωστε αυτό σημαίνει. Γίνεσαι πρόσωπο, δηλαδή άνθρωπος, την ώρα που συναντάς τον άλλον άνθρωπο. Το υπάρχειν ταυτίζεται με το κοινωνήν. Στην Ελλάδα χάσαμε τις κοινότητες. Αποξενωθήκαμε και πάθαμε κατάθλιψη. Μπορούμε όμως να ξαναβρούμε τη σύναξη, το αντάμωμα, ανταλλάσσοντας, παράδειγμα, τον τρόπο διασκέδασης. Κάποτε ένας νεαρός εκμυστηρεύτηκε σε ένα δημοσιογράφο. «Όταν γυρίζω τα ξημερώματα από τα ξενυχτάδικα, νιώθω άδειος και μόνος». Κάποτε όμως, οι γονείς μας με το τίποτα και οι παππούδες μας έστειναν χορό και πανηγύρι και χαίρονταν που ήταν όλοι μαζί, χωρίς καμιά άλλη δυνατότητα. Σε κάποιες ενορίες μας διοργανώνονται γεύματα, οικογενειακές συγκεντρώσεις, ακριβώς γιατί είναι ανάγκη της υπάρξεώς μας να μοιραζόμαστε τη ζωή μας. Γράφει μέσα ο Λόγος του Θεού. «Μακάριον εσύ το διδώνε ή λαμβάνειν». Πιο ευτυχές πράγμα είναι να δίνεις παρά να παίρνεις. Ό,τι κρατάμε για τον εαυτό μας το χάνουμε. Ό,τι δίνουμε είναι αυτό που έχουμε πραγματικά.
Η κοινωνία μας δεν πρόκειται να αλλάξει μαγικά και να διορθωθεί. Για να γίνει όντως κοινωνία, πρέπει να εφαρμόσουμε τον κοινοτικό, τον συλλογικό, τον αλληλέγγυο τρόπο ζωής, αφού όμως πρώτα εκτιμήσουμε την αξία του ανθρώπου. Όταν θα αναθεωρήσουμε το μοντέλο του ανθρώπου και της κοινωνίας, τότε θα αναγεννηθεί η ελπίδα, αλλά και για τον κόσμο και για την παιδεία. Και αυτό είναι το τρίτο στοιχείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε. Σήμερα ο άνθρωπος, γράφει κάποιος σοφός, δικαίως ίσως τρέμει μήπως μειωθεί το εισόδημά του, αλλά δεν ανησυχεί το ίδιο για το έλλειμμα παιδείας που αφορά στα παιδιά του. Η Εκκλησία κατηγορείται ότι θέλει να παρεμβαίνει σε όλα. Μα ποιο όραμα υπάρχει σήμερα για τον νέον? Τι ανθρώπους θέλει να διαμορφώσει η σχολική αγωγή? Ακούμε μόνο τη λέξη εκπαίδευση. Ξεχνάμε όμως ότι εκπαίδευση λαμβάνουν και τα ζώα και τα σκυλιά. Δυστυχώς θεωρήθηκε η ιστορία περιττή. Ο σεβασμός στην πατρίδα ονομάστηκε ιδεολειψία. Το θρησκευτικό μάθημα αναχρονισμός. Πολύ περισσότερο η παρουσία του ιερέως εξομολόγου στο σχολείο άχρηστη. Τι θα συγκρατήσει τελικά τα νέα παιδιά? Είναι λυπηρό το γεγονός ότι τα αιτήματα των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση αφορούν μόνο μισθούς και δικαιώματα κεκτημένα. Δεν ακούμε για δικαιοσύνη, ανατροπή της ιδιοτέλειας, ποιοτική αναβάθμιση, αλλά οι περισσότεροι αναμερικάζουν ό,τι τους έμαθε ο σημερινός πολιτισμός σαν ζωή, δηλαδή την καλοπέρωση χωρίς κόπο και αγώνα. Υπάρχει όμως, ωστόσο, και εδώ η ελπίδα. Συμβουλεύει ο Ελίτης, όπου και να θολώνει ο νου σας, μνημονεύεται Διονύσιο Σολωμό και μνημονεύεται Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Στη λογοτεχνία και την ποίηση, στη γνώση της ιστορίας, στο παραδοσιακό και διαχρονικό ήθος του Έλληνα, στο θρησκευτικό του βίωμα βρίσκεται το χαμένο μας αξιακό σύστημα. Ας αναδείξουμε τα πολιτισμικά μας κοιτάσματα και μακάρι να αξιοποιηθεί κάθε ελπιδοφόρα δύναμη. Γιατί λοιπόν όχι και η Εκκλησία? Η Εκκλησία σαν σώμα Χριστού, απροκατάληπτα και χωρίς ιδεολειψία, συνιστά την ελπίδα και ενότητα της κοινωνίας και την νοηματοδότηση της ζωής του ανθρώπου. Η κρίσιμη αυτή εποχή επιβάλλει να υπερβούμε την αντίληψη που θέλει την Εκκλησία σαν ένα συντηρητικό φορέα απλά μιας κοινωνικής ευταξίας, ταυτόσιμο με το κράτος. Η Εκκλησία, παρά τις υπαρκτές αλλοιώσεις αυτού του αυθεντικού της φρονήματος, μόνο σαν διακονία μπορεί να νοηθεί, η οποία πρέπει πρωτίστως να επιτελεί την καθαρά πνευματική της αποστολή. Παράλληλα όμως, διαχρονικά παραμένει η ενοποιώς δύναμη του έθνους μας. Είναι η μάνα του λαού μας, χωρίς βέβαια εθνικιστικές κορώνες και χωρίς να εξαντλεί το λόγο ύπαρξής της σε αυτό. Η υπέρβαση του προβλήματος βρίσκεται στη μεταμόρφωση του ανθρώπου και της κοινωνίας. Απαιτείται παιδεία, επιστήμη, πνευματική καλλιέργεια, πολιτισμός. Όμως, οι αρχαίοι προγονείς μας διαστόματος Σοκράτη μας υπενθυμίζουν μια δεδομένη προϋπόθεση. Πάσατε επιστήμη, χωριζομένη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής, πανουργία, αλλού σοφία φαίνεται. Δεν φτάνει η επιστήμη, μας χρειάζεται και η αρετή. Η αρετή μας έχει αποκαλυφθεί στον ορθόδοξο τρόπο ζωής. Ας τον αξιοποιήσουμε επιτέλους και ας προσπαθήσουμε συλλογικά να αλλάξουμε, να μετανοήσουμε. Με τη στάση μας αυτή η κρίση θα γίνει ευλογία και θα ευγνωμονούμε το Θεό για την ευκαιρία που μας έδωσε. Τα τελευταία χρόνια, ο δυτικός κόσμος, αλλά και οι Έλληνες, ανακαλύψαμε το πρόβλημα. Το κυρίαρχο συνέστημα στην οικονομική κρίση είναι η αγωνία μας για το πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Όταν όλα αυτά τα χρόνια της δικής μας ευμάρειας κυριολεκτικά πέθαιναν εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο κάθε χρόνο από πείνα, από δίψα, πού ήμασταν? Απλά τότε δεν μας αφορούσε, γιατί δεν ήταν στο σπίτι μας ούτε στη γειτονιά μας. Το θυμόμασταν βέβαια κάθε χρόνο, εδώ, καλή ώρα σαν τώρα, κοντά στα Χριστούγεννα, με τα αφιερώματα των τηλεοράσεων και τη συνηθισμένη εκστρατεία της UNICEF. Τότε δεν μίλαγε κανένας μας για κρίση, γιατί η Ελλάδα ήταν μέσα στις 25 πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Και εκεί, στις χώρες του αποκαλούμενου τρίτου κόσμου, μιλάμε για θάνατο, όχι για το αν θα έχουμε λιγότερα κινητά ή αυτοκίνητα. Αλήθεια, έχουμε αναρωτηθεί
τι θα σκεφτόταν κάποιος άνθρωπος υπήκος μιας τέτοιας τρίτης χώρας, του τρίτου κόσμου, που δεν έχει νερό να πιει και φαγητό να φάει, αν επισκεπτόταν ακόμα και τώρα που μιλάμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα, τον πηγαίναμε στο σπίτι μας, του δείχναμε αυτά που έχουμε, τα υπάρχοντά μας και του λέγαμε ότι περνάμε μεγάλη οικονομική κρίση. Τι θα έλεγε? Σίγουρα ότι χάσαμε το μυαλό μας, μας έχει σαλέψει. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι αν κάτι μας αποκαλύπτεται από αυτή τη συγκυρία, είναι η βαθιά πνευματική φτώχεια τόσο της κοινωνίας μας όσο και του καθένα μας προσωπικά. Όσο περνάμε καλά εμείς, αντί και η οικογένειά μας και η γειτονιά μας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι άλλοι δεν μας αφορούν. Μόνο τα δικά μας. Ατομισμός σε όλο το μεγαλείο. Πρώτο χαρακτηριστικό του πολιτισμού μας. Και άρα πρωτίστως κρίση πνευματική. Αλλά και αυτή που αποκαλούμε καθεαυτό οικονομική κρίση, τι είναι? Απότοκος του ατομισμού. Αφού και το πολιτισμικό και οικονομικό σύστημα είναι απόλυτα ατομικιστικό. Ένα σύστημα μέσα στο οποίο η φτώχεια και η ανέχεια ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού, ο ατομισμός και η αγωνία για την κατάκτηση υλικών πραγμάτων, η αδιαφορία για τον άλλον, δεν είναι απλά παθολογία, αλλά η ραχοκοκαλιά του πολιτισμικού μας μοντέλου. Ποιος έχει αγωνία και ποιος χαίρεται πραγματικά? Έχετε δει τους πολύ πλούσιους, που αποτελούν και κοινωνικό πρότυπο για τους περισσότερους, να είναι γαλήνοι και ήρεμοι? Ή μήπως τους βλέπουμε σταθερά σκυθροπούς, μόνιμα σκυμμένους πάνω από αριθμούς και στον αντίποδα? Μπορούμε να σκεφτούμε ποτέ τους Αγίους, τους σύγχρονους που γνωρίσαμε όλοι μας, Παΐσιο, Πορφύριο ή τον νέο Ιάκωβο και τους άλλους σύγχρονους αυτού του διαμετρήματος, να έχουν αγωνία γιατί είχαν μόνο ένα τριμμένο ράσο? Εμείς που έχουμε πολύ περισσότερα, πώς η αγωνία μας κυριεύει να αποκτήσουμε και άλλα και ταυτόχρονα χάνουμε και τη χαρά της προσφοράς? Λέμε οι περισσότεροι ότι για τη δεινή οικονομική κατάσταση ευθύνονται οι πολιτικοί, γιατί έκλεβαν και γενικά δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Όχι. Καλά την έκαναν τη δουλειά τους. Ήταν απόλυτα συνεπείς στις αξίες που το πολιτισμικό μοντέλο που υπηρετούν είχε θεοποίηση. Αφού ο σκοπός του ανθρώπου είναι να γίνει ιδιοκτήτης και μόνο, γιατί να μην κλέψει κανείς? Γιατί να μην αδικήσει, αφού αυτό θα αποφέρει υλικά ωφέλη? Και όλα αυτά δεν αφορούν μόνο τους άλλους δυστυχώς, αλλά και τους περισσότερους από εμάς. Με αυτό βέβαια κανένας δεν αποποιείται τις ευθύνες του, αλλά εμείς, ο καθένας, οφείλουμε να εστιάσουμε στις δικές μας. Ας μας γίνει αυτό το σκληρό πάθημα ένα καλό μάθημα, ώστε να μην ξαναγίνουμε ποτέ συνένοχοι της εξουσίας και των διαχειριστών της μέσα από κομματικά πάθη, από διαπλοκή, από φανατισμό, δίνοντας και την ψήφο μας στην εξουσία και στους φαύλους. Ας αναπτύξουμε υγιή αισθητήρια και με γνώμονα τη σοφή κουβέντα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που είπε ότι ο ηγέτης πρέπει να είναι άγιος, να επιβραβεύουμε τους καλύτερους και τους ηθικότερους. Με μια κουβέντα, τους πραγματικούς χριστιανούς. Ο συγγραφέας Μορέν στο βιβλίο του «Πνεύμα των καιρών» αναφέρει πολύ εύστοχα: «Η ζωή δεν μπορεί να καταναλώσει τα πάντα και η καταναλωτική κοινωνία δεν μπορεί ούτε και θα μπορέσει ποτέ να δώσει τα πάντα». Λοιπόν, ας προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για Χριστούγεννα πνευματικά. Μας είναι απαραίτητη η χαρά και η φροσύνη των Χριστουγέννων. Αυτό το προάγγελμα της ουράνιας βασιλείας. «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Η απόδειξη ότι μέσα μας γεννήθηκε ο Χριστός. Είναι ο τρόπος που μας προτείνει η Εκκλησία για να εορτάσουμε Χριστούγεννα με Χριστό. Χριστούγεννα πνευματικά, ορθόδοξα, ελληνικά. Ας ακολουθήσουμε τις συμβουλές της μητέρας μας Εκκλησίας. Ας προετοιμαστούμε κατάλληλα όλες αυτές τις ημέρες για να αξιωθούμε να προσκυνήσουμε, όπως γράφει ο Χρυσόστομος, τον παλαιό των ημερών που έγινε βρέφος για χάρη μας. Εκείνον που κάθεται σε υψηλό ουράνιο θρόνο και τοποθετήθηκε σε φάτινη. Εκείνον που έσπασε τα δεσμά της αμαρτίας και τώρα τυλίγεται στα σπάργανα επειδή αυτή είναι η θέλησή του. Αν θέλουμε λοιπόν να ζήσουμε αληθινά Χριστούγεννα, ας ανοίξουμε τη γνήσια ιστορία της γεννήσεως του Θεανθρώπου, να ξεφύγουμε και από τους μύθους και το CNN, μελετώντας τις αψευδείς μαρτυρίες που μας δίνουν οι προφήτες, οι ευαγγελιστές και οι ερμηνευτές της Γραφής, για να ανακαλύψουμε την απίστευτη, πραγματικά συγκλονιστική σημασία των γεγονότων
που ευλόγησαν την ανθρωπότητα. Και αν θέλουμε να γεννηθεί ο Χριστός και μέσα μας, ας αφήσουμε να μας παρασύρει η δύναμη της αγάπης που Εκείνος μας δίδαξε, πηγαίνοντας και δίνοντας με κάθε δυνατό τρόπο χαρά σε Εκείνους που ξέρουμε ότι η μοναξιά, η φτώχεια, ο πόνος, η αρρώστια, η φυλακή ή η απελπισία δεν τους αφήνουν να γιορτάσουν αυτά τα Χριστούγεννα όπως εμείς. Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα. Σας ευχαριστώ. Οι γιορτές είναι εδώ και είτε το θέλουμε είτε όχι, τα φωτάκια, τα αστεράκια, οι μπάλες με τη χρυσόσκονη λαμπυρίζουν παντού γύρω μας. Μας αναγκάζουν να σκεφτούμε, έστω και λίγο, ότι αυτό που θέλουμε και περιμένουμε θα έρθει. Ποιο είναι το νόημα και το μήνυμα των Χριστουγέννων, αν ξεφύγουμε από τα λαμπερά περιτυλίγματα, τα φωτάκια και τον καταναλωτισμό, όλοι θα πούν η αγάπη. Εξάλλου, η αγάπη είναι το θεμέλιο όλων των χριστιανικών εορτών. Υπάρχουν όμως Χριστούγεννα χωρίς περιτύλιγμα. Η αναφορά που σας έκανα στο βιβλίο αυτό με τους ασκητές, εμένα με συγκινούσε πάρα πολύ και όταν το διάβαζα έτσι με ενέπνεε. Έλεγε λοιπόν πως έκανε Χριστούγεννα σε ένα σπήλαιο της γεννήσεως του Χριστού στα Καρούλια του Αγίου Όρους. Τα Καρούλια του Αγίου Όρους είναι μια πολύ δυσπρόσιτη περιοχή, δύσβατη, στην οποία για να πάει κανείς σε ορισμένα κελιά πρέπει να χρησιμοποιήσει, να κρεβαστεί από αλυσίδες ή να πατήσει σε σκάλες οι οποίες είναι στερεωμένες σε βράχο του οποίου η κλίση είναι κοντά στις 90 μοίρες. Είναι επικίνδυνο. Περιγράφει λοιπόν αυτός ο νέος τότε που πήγε, ήταν ακόμη λαϊκός και πήγε έτσι να δει σε αυτόν τον περίφημο πνευματικό πώς που ζούσε σε αυτό το σπήλαιο πώς γιορτάζει τα Χριστούγεννα. Πράγματι λέει λοιπόν, από βραδύς άρχισαν να κατεβαίνουν καμιά δεκαριά άνθρωποι επισκέπτες ασκητές, άλλος με τις αλυσίδες, άλλο από τις σκάλες, άλλος πατώντας τους βράχους για να φτάσουν σε αυτή την περιοχή. Και μόλις φτάνανε, βάζανε σχήμα, όπως λέμε, κάνανε μία υπόκληση και πήγαιναν μέσα στο χώρο του ναού που ήταν η εσοχή ενός σπηλαίου. Εκεί λοιπόν ο καθένας έτοιμος και περίμενε την αγρυπνία. Δεν είχε τίποτε άλλο παρά αναμονή της αγρυπνίας. Καθότανε λοιπόν οι άνθρωποι, οι μοναχοί και οι πατέρες εκεί, άρχισε η αγρυπνία, ζήσαν αυτοί οι 10 άνθρωποι έτσι αυτή την ατμόσφαιρα, την καθαρά πνευματική. Μάλιστα, ένας εκ των ασκητών δεν είχε παπούτσια και είχε τυλιγμένα τα πόδια του με τσουβάλια. Και επειδή κρύωνε, ήταν παγερή η νύχτα, πλησίασε στη σόμπα που είχαν μια σόμπα με ξύλα και χωρίς να προσέξει, ανάψαν τα τσουβάλια. Και κάνει το εξής σχόλιο. Πετάχτηκαν αμέσως οι 3 νεότεροι για να τους σβήσουν τη φωτιά, οι δε παλαιότεροι ήταν βυθισμένοι στην προσευχή τους και δεν κατάλαβαν τίποτα. Και πόσο αυτό το πράγμα τον ενέπνευσε στο να δει πώς θα μπορούσε να ζήσει κανείς με μυστικό τρόπο μερικά γεγονότα, ξεπερνώντας τις ίδιες τις αισθήσεις του. Και όταν τελείωσε βέβαια η αγρυπνία, ψέλανε έτσι απλά, καθίσαμε λέει, ήπιαμε έναν καφέ και μετά σε ένα απλό τραπέζι είχανε ρύζι και βακαλάο που έφεραν από τη Σκήτη στον ασκητή και ο καθένας μετά ευχαρίστησε και έφυγε. Αυτός ήταν ο εορτασμός. Δεν είχε τίποτε άλλο. Είχε μόνο λατρεία του Θεού και προσπάθεια συνάντησής του. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Έχω ακούσει πολλές διηγήσεις για τη δύναμη της προσευχής. Εσείς προσωπικά, προσευχόμενος, έχετε συναντήσει τον Θεό? Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι μόνο στα γεγονότα να τον δεις. Τον Θεό μπορεί να τον συναντήσει μέσα από γεγονότα. Μέσα από έναν φτωχό άνθρωπο. Μέσα από μια μεγάλη χαρά. Μέσα από μια βαθιά λύπη. Μέσα από ένα διέξοδο. Μέσα από μια ασήκωτη ευλογία. Αλλά για να τον συναντήσεις και να τον αναγνωρίσεις, χρειάζεται να έχεις λίγο πόνο αυθεντικό και λίγη ταπείνωση. Είναι μεγάλο πράγμα. Εγώ εύχομαι να συναντήσει όλος ο κόσμος αυτό το πράγμα, να νιώσει ότι μεγαλύτερο πράγμα από την πίστη και αυτή την συνάντηση, την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο.
Το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων όμως είναι ότι σήμερα ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Μεγάλο θαύμα να γίνει ο Θεός άνθρωπος. Άλλο μεγάλο θαύμα είναι να αγαπήσει και ο άνθρωπος σαν μωρό δικό του, το Γιο του Θεού. Ζούμε στην εποχή που το θαύμα δεν είναι κρυμμένο στην πίστη του Χριστού, αλλά στα θελήματα της αγοράς, στο καινούριο σπίτι, στο καινούριο αυτοκίνητο, στους καθρέφτες της ομορφιάς και φτάσαμε να σαπίζουμε σε μια πολυθρόνα, παρακολουθώντας τη ζωή των άλλων σε ένα επίπεδο τρισδιάστατο πάνελ 55 ιντσών. Είναι το θαύμα κρυμμένο σε ένα iPad ή σε μια οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή τελικά? Η γενιά μας γνώρισε θαύματα της επιστήμης και έχασε το θαύμα της πίστης. Αναζητούμε το θαύμα, αλλά δεν το γευόμαστε, ακόμα και όταν αυτό έρχεται. Το θαύμα είναι κάτι πολύ βαθύ, πολύ δυνατό, πολύ μεγαλειώδες. Όσο και αν πιστεύεις μόνο σε αυτά που βλέπεις, με τα ίδια σου τα μάτια και όχι σε όσα σου λένε, υπάρχουν κάποιες ιστορίες που σε κάνουν να ξεχάσεις τον ορθολογισμό σου και ο μόνος τρόπος που μπορείς να τις χαρακτηρίσεις είναι θαύμα, και μάλιστα χριστουγεννιάτικο. Όταν έρχεται η χάρη του, είναι σαν να γίνονται ταυτόχρονα χιλιάδες πυρηνικές εκρήξεις στη γη και ένα γλυκό σύννεφο αγάπης πέφτει σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως χρώματος και εθνικότητας, και το θαύμα έρχεται. Μέσα από την καρδιά μου, σας εύχομαι απόψε το θαύμα των Χριστουγέννων να μας αγγίξει όλους. Να, δείτε οι άγγελοι πόσο κοντά μας είναι. Απλά αφήστε τους να κάνουν τη δουλειά τους. Και οι αγγελοπροσευχές θα πέσουν πάνω μας με τόση δύναμη που δεν θα μπορούμε να τις αγνοήσουμε. Γι' αυτό αφήστε την καρδιά σας ανοιχτή απόψε, να μπει ο Χριστός να φωλιάσει. Ας μιλήσουμε για Χριστούγεννα. Ας μιλήσουμε για τον Χριστό. Γεια σας, παιδάκια μου. Τι κάνετε? Να διαβάσουμε μία ιστορία απόψε? Χριστουγεννιάτικη ιστορία όμως. Ωραία. Καθίστε κάτω. Αναπαυτικά. Πολύ ωραία. Απόψε όλη η πόλη μας καλεί να χαθούμε στη γιορτινή ατμόσφαιρα. Τα λαμπάκια των στολισμένων σπιτιών αναβοσβήνουν μέσα σκοτάδι και προσπαθούν να μας βάλουν στο κλίμα των ημερών. Αλλά αν προσέξετε καλά, να εκεί, έξω από το παράθυρο, εκεί στο βάθος της νυχτιάς υπάρχει ένα μικρό διαπεραστικό φως σαν σπόρος πέφτει. Να δείτε το πώς μεγαλώνει. Γίνεται λάμψη και ένας δρόμος ανοίγει να μας πάει απόψε στα παλιά, τότε που ήμουνα παιδί. Εκείνες τις χαρμόσυνες μέρες του Δεκέμβρη, οι χιονισμένες μέρες, όταν οι γιαγιάδες μας με τις μαμάδες μας πλημμύριζαν το χωριό με χίλιες δυο εξαίσιες μυρωδιές, χριστόψωμα και μελομακάρονα. Τότε, ίδια η φτώχεια σε όλα τα σπίτια, μα όλα ξεχύλιζαν με αγάπη. Τότε, σαν έπιανε η γιορτή της Αγίας Βαρβάρας, βαρβάρωνε το κρύο και ο Άγιος Σάββας το σαβάνωνε και ο Άγιος Νικόλαος μας παράχωνε στο χιόνι για ένα μήνα. Ξημέρωνε και το χωριό ήταν λευκό χαρτί και μέχρι να φτάσουμε στο σχολείο μας βελόνιαζαν τα χέρια από το χιόνι. Η δασκάλα μας, η κυρία Ντίνα, περίμενε στην εξώπορτα σαν μια δεύτερη μάνα. «Γρήγορα, παιδιά μου», φώναζε, «να αφήσουμε τις σάκες, να προλάβουμε να πούμε όλοι μαζί το Πάτερ ημών στην εκκλησία». Ήταν η πρώτη ώρα του σχολείου, για 40 μέρες μέχρι τη γέννηση του Σωτήρος. Ο Παπαγιώργης μας είχε αρχίσει τα 40 λίτουργα μετά του Αγίου Φιλίππου για να μας έχει ο Θεός καλά. Και περισσότερο φέτος, τη Ρινούλα μας που ήταν 3 μήνες άρρωστη. Ακόμη και όταν αργούσαμε να πάμε, ο Παπαγιώργης μας περίμενε διαβάζοντας τις ευχές αργά. «Πάτερ ημών», όλοι μαζί φωνάζαμε με δύναμη την προσευχή να φτάσει ψηλά στο θρόνο σου, να μας ακούσεις
και σαν θυμιάτιζε ο παππούλης και έμπαινε κρυφά ο αέρας από τις καραμάδες, έκλωθε γύρω μας το θυμίαμα και μας στείλει να μας ανεβάσει σε σένα, στον ουρανό, μαζί με τις προσευχές. Η σκέψη μας φώτιζε και νόμιζα πολλές φορές ότι ήμασταν αληθινές λαμπάδες γύρω από την τράπεζα του ουρανού. Μια ηκεσία στο στοματάκι μας. «Κάνε, Χριστούλη, τη Ειρηνούλα μας καλά». Αμήν. Το αντίδωρο στο χέρι και στο σχολείο. Γυρνούσαμε στην τάξη με μια ζωντανή δίψα να μας διαβάσει η δασκάλα μας, η μάνα του πρωινού, με τη γλυκιά λαλιά τις ιστορίες του κοσμοκαλόγερου Παπαδιαμάντη. Και το μυαλό μου έπλαθε εικόνες από το ουράνιο παλάτι της αγάπης. Μεσημέριαζε και ο χιονοπόλεμος μας έστελνε στο σπίτι μουσκεμα και έτοιμος να φάμε και καμιά ξυλιά για τα βρεγμένα μας ρούχα. Μα η λαχτάρα της ημέρας ήταν το σούρουπο. Κλεισμένοι από νωρίς στα σπίτια, ακούγαμε τους αέριδες να βουίζουν και βασάνιζαν τα δέντρα της αυλής και τα παράθυρα του σπιτιού. Ήταν η ώρα που ο παππούς ερχόταν καβάλα στάλογο από τα ζώα. Αυτές τις μεγάλες νύχτες του χρόνου μαζευόμασταν γύρω από το τζάκι. Η σάλα φεγκοβολούσε και το καντιλάκι της γιαγιάς, καθώς έκαιγε, έκανε τις εικόνες των Αγίων να μιλούν. Ο παππούς μας, ο στρατής, αφού έκανε το σταυρό του, άρχιζε να μας μιλάει για τον Χριστό, σαν να είχε ζήσει μαζί του. Κάποιες φορές πίστευα ότι ήταν ένας από τους ποιμένες που προσκύνησαν τον Χριστό. Με ένα παράξενο τρόπο κατάφερνε να πλημμυρίσει το φτωχικό μας με μορφές αγγελικές, μελωδίες ουράνιες, και η ψυχούλα μας καιγόταν από ένα πάθος για την ημέρα εκείνη των Χριστουγέννων, που όποιος έχει καθάρτια την καρδιά, το άστρο θα την κρίσει και με τους αγγέλους Οσανά μαζί θα αναφωνήσει. Μια σπορά με σπόρους πεύκου που σκάνε και φυτρώνουν όταν πληρωθεί ο καιρός. Οι παππούδες μας ήταν σαν να έσπερναν το Δεκέμβρη το ίδιο όνειρο, ώστε να γευτούμε την αγάπη του άστεγου Χριστού και τη γλυκιά ματιά της μεγάλης μάνας που δεν πόνεσε να τον φέρει στον κόσμο. Πριν κοιμηθούμε, μια ματιά στο παράθυρο για το λευκό υπέρλαμπρο φως της Βηθλεέμ να μας ζεστάνει. Ένας δρόμος κάθε βράδυ άνοιγε στον ουρανό με πολλά μονοπάτια και το παιδικό μας μυαλό με μια αθωότητα έψαχνε τα περάσματα που οδηγούν στον τόπο των αγγέλων, στα αόρατα για τους σοβαρούς και τους έξυπνους, που μάλλον δεν έχουν καταφέρει ακόμη να αποδείξουν πως έχουν την τίμια και καθάρια ψυχή που χρειάζεται για να γευτούν την ουράνια γαλήνη των αγγέλων. Μια προσευχή αγάπης για τη Ειρηνούλα, καθώς και για τους φτωχούς της γης. Λες, και εμείς ήμασταν πλούσιοι. Πριν έρθει ο ύπνος, ερχόταν οι σκέψεις του παραδείσου και φτερουγίζαμε με τους αγγέλους πάνω από τη φάτνη της Βηθλεέμ, περιμένοντας τη γέννηση της αγάπης που θα αγκάλιαζε όλους τους ανθρώπους, καλούς και κακούς, δίκαιους και άδικους, τους φίλους μας και τους εχθρούς μας. Έτσι, και εκείνο το παγωμένο βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου, σαν απόψε δηλαδή, και ενώ τα μάτια μου κόντευαν να κλείσουν, κουρασμένος όπως ήμουνα, ήρθε ο ύπνος. Μπορεί και όχι, αλλά να, σαν όνειρο, ήμουν στην Άγια Γη. Ήμουν μέσα στο σπήλαιο και μια μάνα σπαργάνωνε το παιδί της. Ένα ουράνιο φως έλουζε μέσα στο χρυσαφί αχυρένιο στρώμα. Πάνω από το βρέφος, ένα βόηδι και ένα γαϊδουράκι. Με σκυμμένο κεφάλι πρόσφεραν την ανάσα τους στο Θεό. Γνώριζαν ποιος ζεσταίνουν. Μα τι ταπείνωση είναι αυτή. Τι παράδοξο. Τον βασιλέα των πάντων τον κρατάνε ζεστό τα ζώα που χλεβάζουμε για την εξυπνάδα τους. Ταπείνωση. Από την πρώτη μέρα που έλαβε σάρκα. Αλλά ένας Θεός που αναβλύζει η αιματική αγάπη. Η μανούλα του Χριστού. Η Παναγιά με κοιτά και αφήνει δίπλα στη φάτνη ένα τόσο δα μικρό υφασματάκι από αυτά που τύλιξε το θείο βρέφος. Εγώ, τρομαγμένος, αλλά και φτερωμένος σαν τα εξαπτέρυγα, δεν τολμώ να πλησιάσω. Ήξερα
πως αν το ζητήσω και το πάω στη Ειρηνούλα μας αύριο, θα γίνει καλά. Καρδιά μου παλεύει, μαγαλυνεύει με το δόξα εν υψίσεις των αγγέλων. Μια ματιά του θείου βρέφους, ένα χαμόγελο της Παναγιάς και φτάνω στη Φάτνη. Προσκυνώ. Δεν έχω δώρο όπως οι μάγοι. Μα σου προσφέρω την αγάπη μου, την καρδιά μου. Παναγιά, μου ανοίγει τη χούφτα μου και μου βάζει μέσα το σπάργανο. Να το δώσεις αύριο στη Ειρηνούλα, μου είπε. Ένα τσούρμο παιδιά έξω από το παραθύρι χτυπά το τζάμι. Φωνάζει. Ξύπνα υπναρά να καλαντήσουμε, παραμονή σήμερα. Ανοίγω τα μάτια και το δεξί μου χέρι είναι καλά σφιγμένο σαν γροθιά. Ανοίγω την παλάμη και δεν μου βγαίνει η μιλιά. Κρατώ το σπάργανο του Χριστού. Δεν ξέρω πώς ντύθηκα ή αντίθηκα. Μα πήρα τα παιδιά και τρέξαμε έξω από το σπίτι της Ειρηνούλας. Να τα πούμε, φωνάζει το τσούρμο. Και καθώς η μάνα της ανοίγει, ορμάω μέσα. Τρέχω στη Ειρηνούλα μας. Είχα να τη δω από το Αγίου Δημητρίου. Μα αυτή είναι κατακίτρινη, αδύνατη, ακίνητη και αμήλυτη. Σαν να μην ήταν η Ειρηνούλα μας. Μια αμήλυτη αγάπη στη θολή ματιά της. Κοιτούσε ψηλά στον ουρανό σαν να μιλούσε με τους αγγέλους. Πέφτω στα γόνατά μου, δίπλα στο κρεβάτι της. Σου έφερα το δώρο σου, απ' την Παναγιά της είπα. Η γιαγιά καθόταν δίπλα της, μελαγχολική και βουρκωμένη σαν να θέλε να πάρει τη θέση της. Μου χαμογέλασε με τον πόνο της μάνας. Ανοίγω το χέρι, της δίνω το σπάργανο και της λέω δυνατά την ευχή της δασκάλας μας. Χριστός ετέχθη. Ένα δάκρυ κυλά στα μάγουλα της μάνας και αφήνει τον αναστεναγμό να βγει αβίαστη. Αχ, ένα μήνα έχει να μιλήσει η Ειρηνούλα μας. Μια σιωπή πάγωσε το χρόνο. Μάνα και γιαγιά με κοιτούν με ένα πόνο. Η σιωπή όμως στο δωμάτιο σπάει, κομματιάζεται και σκορπάει θυμία μα και ακούγεται η ευχή. Αληθώς ετέχθη, λέει η Ειρηνούλα. Δοξασμένο το όνομα του υψίστου, αναφωνεί η γιαγιά. Μαμά, διψάω. Λίγο νερό, λέει η Ειρηνούλα, και πάει να σηκωθεί. Βγήκα στο λευκό δρόμο, έτρεχα και φώναζα με δύναμη ως αγγελιοφόρος της αλήθειας. Αληθώς ετέχθη, αληθώς ετέχθη. Σε λίγο, οι καμπάνες χτυπούν δυνατά, σαν άνοιξαν οι πύλες της αγάπης. Όλοι φώναζαν. Θαύμα. Η Ειρηνούλα μας έγινε καλά. Το θαύμα έγινε. Το θαύμα των Χριστουγέννων. Το θαύμα της πίστης του Χριστού. Ακούει κανείς τη λέξη θαύμα και το μυαλό του πάει κατευθείαν στη δύναμη του Θεού που κάνει το ακατόρθωτο. Όμως θαύματα κάνουν και οι άνθρωποι. Για ένα τέτοιο θαύμα θα σας μιλήσουμε απόψε. Είναι ένα θαύμα που έγινε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ένα θαύμα που συντελέστηκε χάρη στην αγάπη, την προσφορά και το ενδιαφέρον των ανθρώπων για ένα παιδί λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Πριν μερικά χρόνια, ο 13χρονος Ντέβιν Κόλμαν από το Port Clinton του Οχάιο διαγνώστηκε ότι πάσχει από μία σοβαρή ασθένεια. Ο Ντέβιν νοσηλευόταν για αρκετό καιρό σε ένα νοσοκομείο στο Σινσινάτι. Όμως ένας φόβος κυριαρχούσε μέσα του, ότι δεν θα προλάβει να γιορτάσει τα Χριστούγεννα στο σπίτι του. Όταν ο Ντέβιν επρόκειται να βγει από το νοσοκομείο και να επιστρέψει στο σπίτι του, ήταν ακόμη 27 Οκτωβρίου. Όμως μια ολόκληρη πόλη κινητοποιήθηκε για να εκπληρώσει μια ευχή. Θέλοντας λοιπόν να κάνουν πραγματικότητα ίσως την τελευταία επιθυμία του Ντέβιν, όλα τα μέλη της κοινότητας, ο Δήμος, η αστυνομία, η πυροσβεστική, οι φίλοι, οι συμμαθητές και οι γείτονές του, κατάφεραν και έφεραν τα Χριστούγεννα στην πόλη, αν και ήταν ακόμη Οκτώβριος. Στόλισαν με χριστουγεννιάτικο διάκοσμο όλη την πόλη. Το πάρκο και έξω από το σπίτι του Ντέβιν τοποθέτησαν ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο
γεμάτο δώρα και στολίδια. Έτριψαν τόνους πάγου από το παγοδρόμιο της πόλης για να το ρίξουν σαν χιόνι έξω από το παράθυρο του μικρού παιδιού. Τι κι αν ήταν τέλος Οκτωβρίου στο Κλίντον. Τα Χριστούγεννα ήρθαν και μαζί με αυτά ήρθε και ο Ντέβιν για να τα γιορτάσει μαζί με όλους τους αγαπημένους του. Επέστρεψε λοιπόν από το Σινσινάτι και πλήθος κόσμου τον καλωσόρισαν στην είσοδο της πόλης. Έπειτα, όταν έφτασε στο σπίτι, φίλοι και άγνωστοι συγκεντρώθηκαν και τραγούδησαν τα κάλαντα και του πρόσφεραν παιχνίδια, αρκουδάκια και του έδωσαν πολλές ευχές. Από το παράθυρό του, ο Ντέβιν έβλεπε το χιόνι να πέφτει στο στολισμένο πάρκο και ψηλά γραμμένη μια ευχή γεμάτη αγάπη. «Καλά Χριστούγεννα, Ντέβιν!» Ακόμη και ο Άγιος Βασίλης ήρθε πάνω σε μια μοτοσυκλέτα και συμπλήρωσε πλήρως τη χριστουγεννιάτικη εικόνα. Η ιστορία που ξεδιπλώθηκε μπροστά σας είναι ένα παράδειγμα μιας πόλης που συντονίστηκε με σκοπό να δώσει λίγη χαρά και να εκπληρώσει μια ευχή σε ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος χρειάστηκε περισσότερο από ποτέ τη στήριξή τους. Όλοι μπορούμε να συνεισφέρουμε στον συνανθρωπό μας. Όλοι μπορούμε να δώσουμε λίγη αγάπη. Οι γιορτές των Χριστουγέννων μας στέλνουν το μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου. Ας αναγεννηθούμε λοιπόν κι εμείς μέσα από αυτές με αισιοδοξία, με δύναμη στην ψυχή μας να αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις καθημερινές δύσκολες καταστάσεις. Ας αρπάξουμε αυτή την ευκαιρία των Άγιων αυτών εορτών και ας αφήσουμε το Πνεύμα των Χριστουγέννων να εισχωρήσει μέσα μας, προσφέροντας και λαμβάνοντας αγάπη από το περιβάλλον μας. Δίνοντας αγάπη, ας γευτούμε το αίσθημα της χαράς, της προσφοράς και του εθελοντισμού. Η αγάπη αυτών των ανθρώπων πραγματοποίησε μια ευχή. Έκανε ένα θαύμα. Ας προσπαθήσουμε κι εμείς αυτές τις γιορτές να κάνουμε τα δικά μας μικρά, αλλά πολύ σημαντικά, θαύματα. Υπάρχουν ορισμένα ιστορικά γεγονότα τα οποία μας υπενθυμίζουν ότι ακόμα και κατά τη διάρκεια των πολέμων η ανθρώπινη φύση δεν είναι καταστροφική, αλλά ικανή για πράξεις αδελφοσύνης. Ένα τέτοιο συμβάν είναι η ανακοχή των Χριστουγέννων του 1914, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία έγινε παρά τις εντολές των στρατηγών και των πολιτικών. Ήδη στους λίγους μήνες που κρατούσε η πολεμική εμπλοκή, οι νεκροί ήταν πολλές χιλιάδες, ενώ όλοι ισχυρίζονταν ότι θα είναι ένας ρομαντικός πόλεμος λίγων ημερών. Ψέματα. Πριν την ανακοχή, είχε γίνει έκκληση σε διάφορες κυβερνήσεις να σοπάσουν τα όπλα την ημέρα που τραγούδησαν οι άγγελοι, δηλαδή τα Χριστούγεννα. Μάταια όμως. Με τις πρωτοβουλίες όμως για εκεχηρία σε όλα τα μέτωπα του πολέμου, σημειώθηκαν συγκινητικά περιστατικά αλληλεγγύης και κατανόησης. Κατάπαυση του πυρός και ευχές. Στα χαρακόμματα του Βελγίου, από όπου ξεκίνησε η ανταρσία της ανακοχής, οι Γερμανοί πρώτοι στόλισαν δέντρα, όπως ήταν το έθιμό τους, και ξεκίνησαν να τραγουδούν. Οι Γάλλοι και οι Άγγλοι τραγούδησαν κι αυτοί. Ένας αξιωματικός των Γερμανών βγήκε και πρότεινε να μην πέσουν άλλοι πυροβολισμοί. Ευχήθηκε στα αγγλικά καλά Χριστούγεννα. Του αντευχήθηκαν και ξαφνικά άρχισαν όλοι να εύχονται, ακόμα και αν δεν καταλάβαιναν τη γλώσσα, χωρίς άνωθεν εντολές. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων. Την επόμενη μέρα η ανακοχή ήταν απόλυτη. Το γλέντι στα χαρακόμματα άρχισε, χωρίς άνωθεν εντολές. Άλλωστε, οι στρατηγοί που διευθύνουν τον πόλεμο, πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, μέσα από τη θαλπορή των γραφείων τους, διαφωνούσαν με οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός. Ανταλλαγή δώρων και αγώνας ποδοσφαίρου. Οι στρατιώτες όμως, λέγεται ότι έκαναν και κοινές προσευχές. Σίγουρα έπαιξαν ποδόσφαιρο με πάνινη μπάλα ή τενεκεδάκια. Το μάτς έληξε με όλους τους φαντάρους ζωντανούς, αν και έπαιζαν με τον εχθρό. Η εκεχηρία επεκτάθηκε σε όλο το μέτωπο. Περίπου 1.000.000 στρατιώτες κατέβασαν τα όπλα και οι στρατηγοί έγιναν έξαλλοι. Κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης ανακοχής, Άγγλοι, Γάλλοι και Γερμανοί τραγούδησαν όλοι μαζί το Άγια Νύχτα. Ήταν το μόνο τραγούδι που ήταν κοινό σε όλες τις χώρες και οι στρατιώτες ήξεραν τα λόγια. Ήταν το τραγούδι που ακούστηκε για πρώτη φορά
την παραμονή Χριστουγέννων του 1818 στο χωριό Όπερντορφ του Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας. Ήταν τα κάλαντα του πολέμου. Τα Άγια, μια νύχτα θαυμάτων. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος της απόψινής βραδιάς και σε αυτήν τη βραδιά, μετά την εμπνευσμένη ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Γυρομερίου, ο οποίος με γλαφυρό λόγο, όπως πάντα άλλωστε, ανέλησε το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων και μας είπε πώς το ζούμε εμείς σήμερα, όχι πνευματικά, αλλά υλικά. Και ο στόχος της ομιλίας βέβαια ήταν να ξυπνήσουμε και να ζήσουμε τα Χριστούγεννα πια πνευματικά. Μετά τις εξαίρετες πραγματικά παρουσιάσεις, τόσο του παραμυθιού, όσο και των τραγουδιών από τα παιδιά, τα οποία δημιούργησαν
ένα κλίμα συγκίνησης, έστω και για λίγο, ήρθε η ώρα, αγαπητοί μου και σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, να ακούσουμε την χοροδία του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Οικουμενίτσας στην πρώτη της εμφάνιση, καθώς είναι νεοσύστατη. Πρώτη φορά λοιπόν θα μας ακούσετε και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να συγχαρώ και δημοσίως τον πρωτοψάλτη του ναού μας, τον κύριο Αναστάσιο Δηλαβέρη, για το ζήλο του, αλλά κυρίως για τη διάθεσή του να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του και σε άλλους ανθρώπους. Τον ευχαριστούμε θερμώς. Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. Χριστός επί γης υψώθητε. Μυστήριον ξένων χαρακτηρίζει ο υμνοδός τη γέννηση του Θεανθρώπου. Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από την πεπερασμένη ανθρώπινη διάνοια το μυστήριο της συγκαταβάσεως του Θεού προς τον άνθρωπο, το οποίο συντελέστηκε με τη βοήθεια της Θεοτόκου που εχώρεσεν σαρκή τον αχώρητον παντή για να φανερωθεί η υπεράπειρη και γνήσια αγάπη του προς εμάς. Η Αγία Γέννηση του Ιησού εγκαθίδρυσε την αιώνια και άφθαρτη Βασιλεία του Κυρίου που δεν είναι παρά Βασιλεία αγάπης στις ψυχές των ανθρώπων. Ο Χριστός γεννήθηκε μέσα σε μία φάτνη ανάμεσα σε ταπεινούς βοσκούς και ζώα. Την απλότητα και την ταπεινότητα του Θεανθρώπου είχε προφητέψει ο προφήτης Γεδεών λέγοντας «Ο Χριστός θα κατέβαινε όπως κατεβαίνει η δροσιά πάνω στο μπουμπούκι του λουλουδιού ως ιετός επιπόκων». Με την ίδια γλαφυρότητα και ασύγκριτη εκφραστικότητα και ποιητικότητα αποδίδουν οι υμνοδοί το θαύμα της γεννήσεως του Χριστού. Το ιστορικό πλαίσιο της συνθήκης της γεννήσεως της πληροφορούμαστε από τη μεγάλη βυζαντινή ποιήτρια Κασιανή στο καταπληκτικό δοξαστικό που ψάλεται στον Εσπερινό «Αυγούστου μοναρχίσαντος επί της γης, η πολυαρχία των ανθρώπων επαύσατο και σου εν ανθρωπίσαντος εκ της αγνής, η πολυθεία των ειδόλων κατήργηται. Υπό μίαν βασιλείαν εγκόσμιον επόλης γεγέννηται και εις μίαν δεσποτείαν θεότητος τα έθνη επίστευσαν και στο οποίο γίνεται σύγκριση της εγκόσμιας βασιλείας με τη βασιλεία του ενανθρωπίσεντος Θεού». Το πρώτο λοιπόν που θα ακούσουμε από τη βυζαντινή μας χοροδία είναι το γνωστό φυσικά σε όλους «Δεύτε είδομεν πιστή». Το «Δεύτε είδομεν πιστή» που εγεννήθη ο Χριστός μας προτρέπει να δούμε και να συλλάβουμε το γεγονός ότι ο Χριστός γεννήθηκε ανάμεσα σε απλούς ανθρώπους, μέσα σε μια σπηλιά, μέσα στο παχνί που τρώγαν τα ζώα. Με άλλα λόγια, μας καλεί να εννοήσουμε ότι η βασιλεία, η αιώνια, η άφθαρτη, η βασιλεία του Χριστού, η βασιλεία της αγάπης, ιδρύθηκε με την Αγία Γέννηση του Κυρίου μέσα στην ταπεινή φάτνη της Βηθλεέμ. Ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό στους πιστούς είναι το κοντάκιο του Ρωμανού του Μελωδού. «Η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη και η γη των σπήλαιων το απροσίτο προσάγει.
άγγελοι μεταποιμένων δοξολογούσι, μάγοι δε μετά αστέρος οδηπορούσι, διημάσγαρε γεννήθη παιδίων νέων, ο προαιώνων Θεός. Βλέπουμε ότι η Εκκλησία μας προτρέπει να ζήσουμε το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού ως συνεχές παρόν. Για τον χριστιανό, ο Χριστός γεννιέται μυστικά εντός του κατέτος, αρκεί να είναι έτοιμος να τον κλείσει στην καρδιά του και να τη μετατρέψει σε φάτνη και λίκνο της αιώνιας ζωής. Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, στο θαυμαστής τέχνης ποιημάτου «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε», περιγράφει με μοναδικό τρόπο το μυστήριο της ενανθρώπισης του Χριστού που θα οδηγήσει τον άνθρωπο στη σωτηρία και τη λύτρωση. Για το ποίμνιο, για τους χριστιανούς, όχι της ταυτότητας αλλά της συνειδήσεως, τα Χριστούγεννα είναι ένα μυστήριο απρόσιτο και στο πιο μεγάλο σοφό χωρίς το θείο φωτισμό. Είναι ακόμη μια γιορτή που θα τους βοηθήσει να ζήσουν την ενανθρώπιση του Χριστού, όχι σαν ένα γεγονός του καιρού εκείνου, αλλά σαν μια πραγματικότητα του σήμερα. Διότι αυτό θα πει, γιορτάζω, φεύγω από τον χρόνο μου και από τον τόπο μου και μπαίνω στην αιώνια ώρα του Θεού για να ζήσω την ιστορία του σαν ιστορία μου. Το ειρήνην παρεχόμενον απέστειλα σημείν, ψάλλει η Εκκλησία μας τον ύμνο αυτό, σπάζοντας τα χρονικά και τοπικά όρια και μεταφέροντας τους πιστούς σε ένα διαρκές παρόν. Οδύ, ακούμε το καταπληκτικό «Μεγάλινον ψυχή μου, μυστήριον ξένων ορό και παράδοξο», το οποίο εκφράζει το δέος των πιστών
μπροστά στο μεγάλο μυστήριο της γεννήσεως του Θεανθρώπου. Εξάλλου, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, η εορτή των Χριστουγέννων δικαιούται να έχει την προεδρία, αφού το μεγαλύτερο και ύψιστο μυστήριο και παράδοξο είναι το γεγονός ότι ο Υιός και άσαρκος Λόγος του Θεού έλαβε θνητό ανθρώπινο σώμα. Η γνώση την οποία έφερε στον κόσμο ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Θείο Φως το οποίο φωτίζει τον κόσμο. Στο στενό σπήλαιο της Βηθλεέμ τη μεγάλη εκείνη μέρα της γεννήσεως του Χριστού άναψε για μας το Θείο αυτό Φως το οποίο όσο μεγάλωνε ο Χριστός φτάνοντας σε μέτρο ηλικίας τελείου ανδρός τόσο δυνατότερα έλαμπε και τελικά έφτασε στο σημείο να είναι η λάμψη του αμέτρητες φορές λαμπρότερη της λάμψης του ηλίου, επειδή το φως του Θεανθρώπου Ιησού, ο οποίος είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, είναι το Θείο Φως. Είναι λοιπόν φανερό ότι το μοναδικό απρόσιτο και άφατο μυστήριο των Χριστουγέννων υμνήθηκε μοναδικά και ανεπανάληπτα από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Η υψηλή ποιητικότητα της υμνολογίας της εορτής μας βοηθά να συλλάβουμε το μήνυμά της που δεν είναι άλλο από την ελπίδα της σωτηρίας που ανέτειλε με την γέννηση του Θεανθρώπου. Τώρα λοιπόν κάπου εδώ και λίγο πριν κλείσουμε με τα παραδοσιακά κάλαντα, θα μου επιτρέψετε για επίλογο τον λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος αφορά την γέννηση του Χριστού. Και να, έρχεται ο Θεός και φορά την ανθρώπινη σάρκα, μπαίνει δηλαδή μέσα στον ποταμό της ιστορίας και γίνεται άνθρωπος που πεινά, που διψά, που κρυώνει για να καταργήσει από μέσα μας το βάρος της ενοχής και να μας συμφιλιώσει πάλι με τον ουρανό. Ως την απόψινή νύχτα των θαυμάτων, οι άνθρωποι πέθαιναν. Τώρα πια δεν θα πεθαίνουν. Θα κοιμούνται ξαναγυρνώντας το χώμα από όπου βγήκαν για να αναστηθούν μια μέρα και να χαρούν τη χαρά της Αθανασίας. Θα ακούσουμε τώρα τα κάλαντα και θα κλείσουμε.
θα ήθελα να καλέσω και τον Βασίλη το Δώση, φίλο, συνεργάτη. Κύριε Βασίλη, ελάτε λίγο. Είναι ο σκηνοθέτης του θεατρικού που επιλέξαμε να ανεβάσουμε φέτος. Είναι ένα παραμύθι. Ο τίτλος του αρχικός είναι «Μια ξεχωριστή μέρα του Μπαρμπαπανόφ». Διασκευάστηκε με ελληνικά ονόματα. Η διασκευή έγινε από τον κύριο Βασίλη Δώση. Το σκηνοθέτησε. Σήμερα κάνουν το θεατρικό τους ντεμπούτο τουλάχιστον 14 από τα 15 παιδάκια, τα οποία θα ήθελα όταν ξεκινήσει το έργο ένα θερμό χειροκρότημα. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά το θεατρικό θα έχει 2-3 κάλαντα παραδοσιακά, τα Βυζαντινά, της Πελοποννήσου και της Ηπείρου, και εκεί κλείνει η απόψινή βραδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασίλη. Δεν ξέρω αν ήταν για μένα το χειροκρότημα. Ευχαριστώ πάντως αν είναι για μένα. Ο Γιώργος ο Ματρακούκας είναι από τους λίγους δραστήριους συντελεστές διαφόρων ευχάριστων γεγονότων που συμβαίνουν στην πόλη μας, και είναι και μετριόφρονας. Έχει κάνει και αυτός μερικές παρεμβάσεις σε αυτό το κείμενο. Το κείμενο είναι ένα διήγημα το οποίο στηρίζεται ακριβώς πάνω σε αυτό το πνεύμα των Χριστουγέννων. Στο πνεύμα της αγάπης, της αλληλεγγύης, της συμπαράστασης, της παρηγορίας στον συνάνθρωπο. Είναι μια μικρή ιστορία, ένα διήγημα το οποίο είναι δραματοποιημένο. Το βρήκαμε δραματοποιημένο, απλώς κάναμε μερικές μικρές παρεμβάσεις για να ισορροπήσει λίγο το κείμενο, να το φέρουμε στα μέτρα μας, όπως λέμε. Ο Μπαρμπαπανόφ σήμερα είναι σε εμάς, στο θεατρικό μας, είναι Μπαρμπαγιάννης. Μπαρμπαγιάννης, λοιπόν, έχει κάποιες υπαρξιακές ανησυχίες. Έχει στην ζωή του ένα σκοπό. Έχει ένα σκοπό να βοηθάει τον συνάνθρωπο. Θέλει όμως να του παρουσιαστεί και ο ίδιος ο Χριστός. Θέλει να τον δει τον ίδιο. Όμως, όπως λέει και ο ίδιος ο Χριστός, θα το πω παραφρασμένο, δεν θα το πω στο αρχαίο κείμενο, ότι εάν βοηθήσεις τους αδερφούς, είναι σαν να βοηθάς εμένα. Εάν δώσεις σε κάποιον να φάει, είναι σαν να έχεις βοηθήσει, σαν να έχεις δώσει φαγητό, τροφή σε μένα. Εάν έχεις δώσει ένα ένδυμα σε κάποιον που το έχει ανάγκη, είναι σαν να έχεις δώσει ένα ένδυμα σε μένα τον ίδιο. Έδωσε λοιπόν στον Μπαρμπαγιάννη να καταλάβει ότι ο Χριστός είναι ανάμεσά μας. Είναι ο συνάνθρωπός μας που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Όπως είπε και ο Δήμαρχος στην ομιλία του, μπορεί να είναι ένας διπλανός μας. Δεν χρειάζεται να είναι στα πέρατα του κόσμου. Θα στενοχωρηθούν άλλοι για εκείνον εκεί που είναι πολύ μακριά. Εμείς ας στενοχωρηθούμε για αυτόν που είναι δίπλα μας και που χρειάζεται τη βοήθειά μας και που μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Ας παρακολουθήσουμε τους μικρούς μαθητές. Είστε καλά. Και καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα. Πριν από πολλά χρόνια ζούσε σε ένα μακρινό χωριό της Ελλάδας ένας γεροτσαγκάρης. Το όνομά του ήταν Γιάννης. Ήταν πάντα χαρούμενος και γελαστός. Κανένας δεν τον φώναζε Γιάννη ή κύριε Γιάννη ή τσαγκάρι Γιάννη. Όλοι στο χωριό τον φώναζαν Μπαρμπαγιάννη, γιατί όλοι τον αγαπούσαν. Yeah,
Βέβαια, δεν ήταν και φτωχός. Είχε στην κατοχή του όλα τα εργαλεία του τσαγκάρι. Είχε ένα όμορφο τζάκι για να μαγειρεύει το φαγητό του και να ζεσταίνει τα παγωμένα χέρια του το χειμώνα. Είχε μια μεγάλη ξύλινη πολυθρόνα όπου καθόταν και έπαιρνε κανένα ρυπνάκο το μεσημέρι. Ένα κρεβάτι με ένα πολύχρωμο σκέπασμα και μια μικρή λάμπα λαδιού όπου την άναβε όταν άρχιζε να πέφτει το σούρουπο. Ο Παρμεγιάννης όμως είχε μαζί του και ένα σημαντικό βοηθό. Μα πάνω απ' όλα, ένα καλό παιδί, τον Κωνσταντή. Από μικρός ο Κωνσταντής είχε χάσει τους γονείς του και βρήκε έτσι μια ζεστή φωλιά δίπλα στον αγαπημένο του Παρμεγιάννη. Ο Παρμεγιάννης έδειχνε πάντα τόσο χαρούμενος. Τα μάτια του ήταν πάντα γελαστά και λαμπερά. Συνάχεια ρωτούσε χαρούμενος στους ανθρώπους που περνούσαν μπροστά από το μαγαζάκι του. Πολλοί άνθρωποι στο χωριό είχαν ανάγκη από ένα ζευγάρι καινούργια παπούτσια. Άλλοι ήθελαν να μπαλώσουν τα παλιά, να βάλουν καινούργιες σόλες ή τακούνια. Έτσι ο Παρμεγιάννης είχε τόσα χρήματα που του έφταναν να αγοράσει ψωμί από το φούρνο ή χαρταρικά από τον Μανάβη για να κάνει τη βραδινή σούπα. Καλώ τη Νίκη και τη Μαρία. Ήρθαμε να πάρουμε τα παπούτσια τη μαμά μα, τα κάνατε. Τώρα, είναι τόσο καιρό που τα διορθώσαμε. Γιατί αργήσατε, η μητέρα σα βιαζόταν πολύ, μα είπε. Ναι, τα ήθελα να πάει σε μια βάφτιση, αλλά μετά από αυτό που έπαθε ο πατέρα. Τι έπαθε ο πατέρα σα, κορίτσια μου. Ναι, τα μάθατε, ήταν στο κρεβάτι τόσο καιρό. Αρρώστησε. Όχι, μια μέρα που δούλευε στο δάσο, έπεσε ένα δέντρο επάνω και τραυματίσει σοβαρά. Ευχαριστούμε τον Θεό που δεν τον άφησε στον τόπο. Γι' αυτό και η μαμά μας έμενε σπίτι να τον βοηθάει. Αλήθεια. Και τώρα πώς είναι. Καλύτερα είναι. Μη στεναχωριέστε, κορίτσια μου. Θα γίνει καλά ο πατέρας σας. Πόσο κάνει, Παρμεγιάννη. Τίποτα δεν κάνει. Πώς δεν κάνει. Η μητέρα λέει πως είναι ντροπή που το αφήσαμε τόσο καιρό. Και εσύ λέει με το μεροκάμα το ζεις. Να, δώστε και αυτά τα χρήματα στη μητέρα σας μαζί με τις ευχές μου για γρήγορη ανάρρωση του πατέρα σας. Τώρα δουλεύει κανείς στο σπίτι. Όχι. Όταν ξαναπιάσει η δουλειά ο πατέρας σας, με πληρώνετε και εμένα. Μακάρι, γιατί περνάμε δύσκολες ημέρες. Καλά Χριστούγεννα, κορίτσια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παρμεγιάννη. Καλά Χριστούγεννα. Κυρία Λένη, καλά πάει, δόξα τω Θεώ. Ελάτε, καθίστε, τι θα θέλατε. Ήρθαμε να παραγγείλουμε τα νησιά από τα σχόλια μου. Αλλά δεν έχω λεφτά για αποκαταβολή. Όταν έχεις, κυρία Λένη, ποιος σου ζήτησε χρήματα. Και ώρα η καλή, οπότε ορίσατε το μάμα. Την Κυριακή του Θωμά, σας προσκαλούμε και εσάς. Να είστε καλά. Κοίταξε να βάλεις όλη την τέχνη σου. Νηφιάτικα παπούτσια μια φορά γίνονται. Γι' αυτό χολοσκάς. Μη σε νοιάζει. Τα θυμάσαι τα νηφιάτικα της κόρης μου. Τέτοια και καλύτερα θα σου κάνω. Τι κάνουν τα παιδιά σου, Παρμεγιάννη. Καλά, κορίτσι μου, σε ευχαριστώ. Έμεινες κι εσύ μόνος χρονιάρες μέρες. Έτσι είναι, κυρία Λένη. Τα παιδιά μεγαλώνουν, φεύγουν από το σπίτι. Αχ, η κυρά έχει τόσα χρόνια που έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Τι να γίνει. Κι όμως, Μπαρμπαγιάννη, πώς μπορεί να είσαι πάντα τόσο χαρούμενος. Δόξα τω Θεώ να λέμε, κύριε Λένη. Περαστικοί είμαστε όλοι μας. Έτοιμος. Μπορούμε να σας αφήσουμε να κάνετε τη δουλειά σας. Χρόνια πολλά. Καλό να πάω. Κι όπως είπαμε, Μπαρμπαγιάννη. Τα καλύτερα θα σου φτιάξω, κύριε Λένη, τα καλύτερα. Αντίο. Η ώρα είναι καλή. Στην ευχή του Θεού να πάτε. Όμως, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ξημέρωσε μία μέρα διαφορετική από τις άλλες. Ο Μπαρμπαγιάννης στέκεται στο παράθυρο του μικρού του μαγαζιού και κοιτάζει έξω άκεφα.
Στη σκέψη του, του ήρθε η γυναίκα του που είχε πεθάνει πριν από πολλά χρόνια. Και η γη του και οι κόρες του που είχαν μεγαλώσει και είχαν φύγει πια από το σπίτι. Δεν είχε τώρα κανέναν και σήμερα ήταν προπαραμονή Χριστουγέννων. Σαν απόψε, όλοι ήταν στα σπίτια τους με τις οικογένειές τους. Ο Παραγιάννης κοιτάζει πάνω κάτω τους δρόμους του χωριού. Βλέπει τα παράθυρα απέναντι, στολισμένα με κεριά και καντήλια. Δίπλα του αθόρυβα και σιωπηλά δουλεύει ο Κωνσταντής. Στις γιορτές της μοναξιά γίνεται πιο οθυνηρή. Και φέτος πάλι μόνη, Μπαρμπαγιάννη. Θα έχεις πάει κι εσύ τα παιδιά σου, φρε Κωνσταντή. Δεν βαριέσαι, Μπαρμπαγιάννη. Τι να κάνω εγώ στην πόλη. Δεν με χωράει ο τόπος εκεί. Μου φτάνει που είναι καλά όλοι τους. Τι μονολογείς, Κωνσταντή. Καλώς τον δάσκαλο. Έλα, κάτσε. Η κυρία μου έφτιαξε μελομακάρονα και είπα να σας φέρνω να δοκιμάσω. Ευχαριστούμε, δάσκα. Να σου ζητήσω, δάσκα, μια χάρη. Ό,τι θες, Κωνσταντή. Ευχαρίστω σε να βοηθήσω. Όπως ξέρεις, ο Μπαρμπαγιάννης και εγώ δεν το βγάλαμε το σχολείο. Δεν διαβάζουμε τόσο καλά. Μπορείς εσύ που είσαι γραμματιζούμενος να μας διαβάσεις την ιστορία των Χριστουγέννων. Δεν χορταίνουμε να την ακούμε. Ευχαρίστως. Γιατί όχι. Αλήθεια, δάσκαλε. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω κάτι να κάνω. Πάρε, δάσκαλε. Ανέβηκε και ο Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ για να απογραφεί στη πόλη του Δαβίδ που ονομάζεται Βιθλέμ. Είχε μαζί του τη Μαρία, τη μνηστή του, η οποία ήταν έγκυος. Τον καιρό που ήταν εκεί, ήρθε η ώρα της Μαρίας να γεννήσει και γέννησε τον γιο της τον πρωτότοκο. Τον σπαργάνωσε και τον ξάπλωσε σε ένα παχνί, γιατί δεν βρήκαν μέρος στο πανδοχείο. Αν ερχόταν εδώ στο σπίτι μου, θα τους έβαζα να κοιμηθούν στο κρεβάτι μου και θα σκέπαζα το μικρό με μια πολύχρωμη και ζεστή κουβέρτα. Θα είχα κι εγώ συντροφιά και θα έπαιζα με το παιδάκι. Άκου και τη συνέχεια. Σοφοί μάγοι από την Ανατολή ρωτούσαν πού γεννήθηκε ο Χριστός για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν για δώρα, χρυσό, λιβάν και σμύρι. Αν ερχόταν εδώ, δεν θα είχα τίποτα να του δώσω. Δεν είμαι πλούσιος. Με αυτά που βγάζω, ίσα ίσα που τα βγάζω πέρα. Θες ένα φλιτζάνι καφέ? Όχι, ευχαριστώ. Μα μη στενοχωριές. Κάτι θα βρεις και εσύ να δώσεις του μικρού Χριστού. Μαστάσου. Βέβαια. Κοίτα. Είναι τα ωραιότερα παπούτσια που έχω φτιάξει ποτέ. Αυτά θα του δίναν ερχόταν εδώ. Μακάρι να ερχόταν. Είναι πολύ ωραία. Είσαι πολύ καλός. Φτιάξει, Μπαρμπαγιάννη. Να πηγαίνω κι εγώ τώρα. Πέρασε τη ώρα. Καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε, δάσκαλε, για την ιστορία και την επίσκεψη. Καληνύχτα, Κωνσταντή. Καλά Χριστούγεννα. Μπαρμπαγιάννη, είπες πως θέλεις να με δεις. Αύριο λοιπόν, παραμονή Χριστουγέννων, από την αυγή ως το σούρουπο θα κοιτάζεις έξω στο δρόμο και θα με δεις να έρχομαι. Πρόσεξε να με αναγνωρίσεις εσύ, γιατί εγώ δεν θα σου πω ποιος είμαι. Αυτός ήταν. Ο Χριστός. Μπορεί να ήταν και όνειρο. Μα δεν με πειράζει. Εγώ θα σταθώ όλη μέρα στο παράθυρο και θα τον περιμένω. Μα πώς θα τον αναγνωρίσω? Θα σταθώ από το πρωί στο παράθυρο και θα κοιτάζω προσεκτικά.
Χρόνια πολλά, παιδί μου, και του χρόνου. Καλημέρα, Μπαρμπαγιάννη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Κωνσταντή. Σήμερα θα έχουμε μια επίσημη επίσκεψη. Θα έρθει ο Χριστός, εδώ στο φωτικό μας. Έλα, πέρασε μέσα. Αλήθεια, Μπαρμπαγιάννη. Τότε πρέπει να έχουμε τον δικό του τρόπο. Μήπως έτσι, ζωή. Χρόνια πολλά. Έλα, κόπιασε. Τι κάνει η οικογένεια, πώς πάνε οι δουλειές? Πολύ δουλειά. Υπομονή όμως. Έχω βλέπετε. Για πέντε σώματα να θέψω. Όμως, δόξα τω Θεώ, τίποτα δεν μας λείπει. Κατέβηκα που λέτε για κάτι ψώνια της κυράς. Και είπα να περάσω. Είναι καλά η κυρά Δέσποινα. Και αυτή στον αγώνα. Να είστε καλά στην υγεία σας, Κώστα μου. Και βέβαια να τα πείτε, παιδιά μου. Καλημέρα, Νάρκοδες, Γιάννη, Γιάννη είναι ο ρημόνας, Χριστού τη Θεία γεννήσει, να ο... Χρόνια πολλά, παιδιά μου, χρόνια πολλά, να είστε καλά. Πολλά μας δίνεις, Μπαρμπαγιάννη. Να είστε καλά, παιδιά μου, μου δίνετε τόση χαρά. Σε ευχαριστούμε, Μπαρμπαγιάννη, και του χρόνου. Και του χρόνου. Να σας αφήσω λοιπόν κι εγώ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Α, μισό λεπτό. Πάρα και αυτά εδώ για τα παιδιά. Έλα, Προγιάννη, δεν ήταν ανάγκη. Άγιο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ακόμα να φανεί ο μεγάλος μας επισκέπτης. Πάντως είμαι σίγουρος, σήμερα θα έρθει οπωσδήποτε. Για να ξαναδώ. Α, κάτι φαίνεται. Λες δεν αυτός ο Χριστός? Όχι, αυτές είναι η Τασία και η Βούλα, οι καθαρίστριες. Κάθε μέρα παίρνουν από εδώ με τη σκούπα και το φαράς. Για σκέψου, είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν παραμονή Χριστουγέννων μέσα στην παγωνιά. Ε, Τασία, Βούλα, μ' ακούτε? Σας λέω. Εμάς, φωνάζει. Χρόνια πολλά. Ελάτε, ένα φιτζάνι καφέ, κάνει παγωνιά. Αλλά πού, έξω στο κρύο. Περάστε, περάστε να ζεσταθείτε. Και πώς αλλιώς να σας φωνάζω, βρε κορίτσια. Αλήθεια, αυτό είναι το μοναδικό δώρο που παίρνουμε για τα Χριστούγεννα. Περιμένεις επισκέπτες? Ναι. Αλήθεια, έχετε ακούσει για τον Χριστό? Ναι, το Γιο του Θεού. Ναι, αυτός θα έρθει σήμερα εδώ. Είστε σίγουροι? Ναι, μου είπε να τον περιμένω. Γι' αυτό κοιτάζω συνεχώς έξω από το παράθυρο. Εύχομαι να έρθει. Κρίμα όμως, πρέπει να αφήσουμε τη ζεστασιά. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα.
Καλά Χριστούγεννα. Όλους αυτούς τους γνωρίζω με το όνομά τους. Δεν είναι ανάμεσά τους εκείνος που περιμένω. Μα, πού πάει αυτή η δυστυχισμένη με το μικρό? Έλα μέσα, κυρά μου. Έλα να ζεσταθείς. Ξεπάγιασες. Πας μακριά. Στο διπλανό χωριό. Συνήθως σταματώ εδώ στις φυλακές για να δει το παιδί μας ο άντρας μου. Συνήθως σταματώ εδώ για λίγη ξεκούραση, για να περάσω τη νύχτα στο πανδοχείο. Αλλά τώρα ντρέπομαι που το λέω. Δεν έχω τόσα χρήματα για να πληρώσω. Έρχομαι από τον ξάδερφό μου. Ακόμη και αυτός που έχει αρκετά χρήματα δεν μου έδωσε στο λίγα για το γάλα του παιδιού. Με ένα μικρό παιδί δεν μπορώ να δουλέψω. Γιατί είναι στη φυλακή ο άντρας σου? Για ένα μικρό χρέος που το πληρώσαμε διπλά και τρίδιπλα σε έναν τοκογλύφο τραπεζίτη. Καλά, μη στενοχωριές. Θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας λίγο ψωμί και λίγη σπίτσα? Αν υπήρχε λίγο γάλα για το μικρό, να το ζέστενα εδώ στο τζάκι. Είχα κι εγώ μικρά παιδιά και ξέρω. Είναι μεγάλο το χρέος του τοκογλύφου. Μόλις 30 μεταλλικές δραχμές. Και ο δικαστής τον αποφυλακίζει αύριο κιόλας. Να. Πάρε αυτά εδώ τα χρήματα για να αποφυλακίσεις τον άντρα σου και να κάνετε μαζί Χριστούγεννα. Θα μπορούσα όμως να σου δώσω και αυτά τα ωραία παπούτσια. Όμως δεν μπορώ. Είναι το ωραίτερο που έχω κάνει. Τα κρατώ για το βρέφος στη Φάτνη. Όμως το καημένο κρυώνει τόσο πολύ. Αυτή την ώρα τα έχει ανάγκη. Μπορείς να τα πάρεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Πώς θα μπορέσω να σε ευχαριστήσω? Μήπως πέρασε και δεν τον είδα? Συμβαίνει κάτι? Ξέρεις τον Χριστό? Ναι, τον Γιο του Θεού. Λοιπόν, αυτός θα έρθει εδώ σήμερα. Θα έρθει εδώ? Ναι, μου το υποσχέθηκε. Ο ίδιος, πώς? Δηλαδή, άκουσα τη φωνή του. Ελπίζω το όνειρό σου να βγει αληθινό. Εξάλλου, το αξίζεις. Ήσουν τόσο καλός με μένα και το παιδί μου. Σε ευχαριστώ. Νύχτωσε. Δεν κάθεστε εδώ απόψε και φεύγετε αύριο. Καληνύχτα, καλά Χριστούγεννα. Και είπαμε τα πέντε.
περίμεναμε, για λίγο να σταθούμε. Και βέβαια, περάστε εδώ στον Τζάκ. Μα εσείς δεν λέγατε τα κάλαμα. Ναι, εμείς τα λέγαμε, αλλά δεν περάσαμε από όλα τα σπίτια. Μα τι έχεις εκεί μέσα? Τα λεφτά που μαζέψαμε. Και πότε θα τα μοιράσετε? Όταν περάσουμε από όλα τα σπίτια. Σε διακόψουμε τα φαγητά σου. Μα τι λέτε τώρα, θα καθίσετε στο τραπέζι μας, το φαγητό μας φτάνει για όλους. Όχι, όχι, πάμε για να προλάβουμε. Όπως αγαπάτε, παιδιά μου. Και άνθρωποι σκυθροποί. Όλους τους χαιρετούσαν ο Μπαρμπαγιάννης και ο καλός Κωνσταντής. Όμως ο Χριστός δεν φαινόταν πουθενά. Είχε πια βραδιάσει και ο επισκέπτης δεν είχε φανεί ακόμη. Ο Μπαρμπαγιάννης άρχισε να φοβάται ότι θα πέρασε και δεν τον αντιλήφθηκε. Ίσως να πέρασε τη στιγμή που έφυγε από το παράθυρο και πήγα να βάλω ξύλα στο τζάκι. Ή όταν ασχολήθηκα με το φαγητό. Σίγουρα κάτι τέτοιο θα έγινε. Λοιπόν, ύστερα από όλα αυτά δεν ήταν παρά μόνο ένα όνειρο. Αχ, και πόσο θα ήθελα να το πιστέψω για αληθινό. Ήθελα τόσο πολύ να έρθει εδώ σήμερα. Εκείνη ακριβώς η στιγμή του φάνηκε πως έβλεπε κάποιον να στέκει στο δωμάτιο. Ήταν όλοι οι άνθρωποι που πέρασαν σήμερα από το μαγαζάκι του. Η Νίκη και η Μαρία. Οι καθαρίστριες. Η γυναίκα με το παιδί. Τα παιδιά. Ναι. Όχι. Μα ο Κωνσταντής. Εγώ άλλο περίμενα. Μες πάντα δίπλα σου, Μπαρμπαγιάννη, με ξέρεις. Ναι, μα εγώ άλλο περίμενα. Εγώ είμαι αυτός που περίμενες. Ό,τι έκανες σε όλους αυτούς που ήρθαν σήμερα είναι σαν να το έκανες σε μένα, Μπαρμπαγιάννη. Σε ευχαριστώ που με βοήθησες. Εγώ ήμουν που πεινούσα και μου έδωσες να φάω. Διψούσα και μου έδωσες να πιω. Κρύωνα και με πήρες μέσα και με ζέστανες. Όλη την ώρα στεκόσουν πλάι σε αυτούς και τους βοηθούσες. Ήμουν εγώ που βοηθούσες. Εμένα βοήθησες. Εμένα δέχτηκες σήμερα, Μπαρμπαγιάννη. Ω Θεέ μου, ήρθες τελικά. Ήσουν εδώ όλη μέρα και εγώ δεν το κατάλαβα. Τι μεγάλη τιμή, Χριστέ μου. Τι μεγάλη χαρά. Γέμισε με φως το σπίτι και η καρδιά μου. Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου. Σε ευχαριστώ. Thank you.
Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά. Να μας δώσει ο Θεός να ετοιμάσουμε κάτι ανάλογο για το Πάσχα.